Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Ο Λάζαρος αναστήθη, να δούμε πότε η εθνική μας οικονομία. Ας είναι. Ο καιρός, οι ειδήσεις, τα γεγονότα, πάρα πολλά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτή την έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Θα σας τα πω όλα. Τι ακριβώς συνέβη, ποιες ημερομηνίες άλλαξαν, πώς πάμε με τα Eurogroup. Και τελικά τη νύχτα καλμάρισαν και οι Γερμανοί. Μάλιστα το Spiegel τη νύχτα ανέφερε σε δημοσίευμα ότι η λίστα την οποία έδωσε η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται αποδεκτή. Αφού μας έβγαλε το λάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι μεν λέγανε αυτό, οι άλλοι εκείνο, οι άλλοι το άλλο. Φίλες και φίλοι, από αυτά τα οποία γράφονται να πιστεύετε πάρα πολύ λίγα. Γιατί φαίνεται ότι ένθεν και ένθεν υπάρχει πάρα πολύ νερό. Αυτός εδώ είναι ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, που μαζί με την κυρία Μέρκελ έχουν συμπράξει στην κυβέρνηση. Εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή, ή μάλλον όταν κάθισαν σε αυτό το μικρό σαλονάκι, ο αντικαγκελάριος του είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα. Αυτοί οι οποίοι δεν πληρώσανε φόρους και βγάλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, να δεσμεύσεις αμέσως τις καταθέσεις τους. Φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη έχει πάρει δρόμο και προχωράει κανονικά. Όσοι δεν πλήρωσαν φόρο, άμεση δέσμευση. Και χθες το ΣΔΟΕ είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Έρχεται ο Γιώργος Ρωμανιάς, γιατί έχουν πιέσει πολύ, πάρα πολύ, στο θέμα των μισθών και των συντάξεων. Πιέζουν για μείωση των συντάξεων. Ανώτατος Οικονομικός Υπουργός σήμερα εδώ στην εκπομπή θα τα πει όλα. Θα πει τα πάντα σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Ρωμανιά. Η κυρία Σταμάτη ξανά στο δρομοκαΐτιο. Δεν είχε σχέδιο, φαίνεται, διαφυγής, ή μάλλον το σχέδιο διαφυγής στην πορεία διακόπη. Έχουμε εξελίξεις, πολλές εξελίξεις στα θέματα της καθημερινότητας και πάμε στον καιρό γιατί σας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όλους, αφού πρώτα σας πω ότι στο 210-4800-170, 171-172 τα δικά σας τηλεφωνήματα. Καλημέρα papakisky.gr και 210-4854-554, 210-4854-342. Ο καιρός από σήμερα, ο καιρός αρχίζει και ανεβαίνει και αυτό στο Γολγοθά του. Γιατί χαλάει ο καιρός. Με έντονα φαινόμενα, φίλες και φίλοι, τα οποία θα κρατήσουν έως και τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί που θα γελάει, εκεί θα κλαίει. Ο Ανδρόνικος με τα μερομήνια για μια ακόμη φορά επαληθεύτηκε. Καθώς είπε, μίλησε, σας το έλεγα από την αρχή της χρονιάς, ότι θα έχουμε σημαντική πτώση θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Μάλιστα, τη Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον καιρό, έως μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή. Ο καιρός θα είναι ήξης αφήξης, αλλού θα βρέχει, αλλού θα γελάει, αλλού θα έχουμε αέρα και ούτω καθεξής. Μέγα Σάββατο θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Κυριακή του Πάσχα έως το απόγευμα πολύ καλός ο καιρός, με λιακάδα, αλλά από το απόγευμα και μετά κάπου στα ορεινά θα μας τα χαλάσει. Πάμε στα σημερινά. Για να δούμε τον καιρό. Όπως βλέπετε, έχουμε 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, 5 στο Κεντρικό και το Νότιο, 6 μποφόρ και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και δείτε την εναλλαγή του καιρού. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Τώρα, από εκεί και πέρα, 15 βαθμοί σε Θράκη και Μακεδονία, με ήλιο με δόντια. Έχουμε τι? Έχουμε βροχή βόρεια της Εύβοιας και στην Θεσσαλία. Έχουμε βροχές στην Πελοπόννησο. Έχουμε καλούτσικο καιρό στην Δυτική Ελλάδα, αλλά έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ τον καιρό μας. Έχουμε και ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Πέτρος Νικολακάκης με ενημέρωσε νωρίς. Στην Τουρλωτή έχουν πάρα πολύ αέρα και μιας και μιλάμε για όλα τα νησιά. Καλημέρα στο Καστελόριζο και η Κάσος δεν μπορεί να πουλήσει τα αρνιά της γιατί ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αρνιών της Κάσου στην Κρήτη. Κατά τα λοιπά υπάρχει ανάπτυξη. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Χρόνια πολλά στο χωριό Φιλίρα Σερών
και χρόνια πολλά στον κύριο Λάζαρο που μας παρακολουθεί, τον κύριο Λάζαρο τον Πανταζίδη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Φιλήρα Σερών, στον κύριο Λάζαρο τον Πανταζίδη, και έχω να πω το εξής: χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Το είπε καλά το χωριό, γιατί η Τσέγκο από πάνω μου το είπε τρεις φορές. Έτσι, έχει πολλούς παοξίδες εκεί. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε και τα κάλαντα του Λαζάρου σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι. Γιατί? Γιατί έχουμε μισθούς, συντάξεις, φόρους. Προσέξτε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Όποιος πατέρας δώσει 300 ευρώ στο παιδί του, θεωρείται τεκμήριο. Διάλειμμα και επιστρέφω. Είναι πρωινό Σαββάτο, είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σιγά σιγά στον Γολγοθά της Μεγάλης Εβδομάδος, και βέβαια είμαστε εδώ για να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα με ένα καιρό ο οποίος αρχίζει και τα χαλάει από το βράδυ και μετά. Χθες το βράδυ έβρεχε, σήμερα θα δούμε τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης. Η ώρα είναι 6 και 46 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι έως και τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε καιρό ο οποίος θα είναι άστατος, αλλά Μέγα Σάββατο και Κυριακή βελτιώνονται τα πράγματα. Πάμε μέχρι τον Ανδρόνικο για να δούμε τι έχει να μας πει με τα μερομήνια, γιατί σας ενδιαφέρουν άμεσα τα μερομήνια. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Ανδρόνικο. Ο Ανδρόνικος δίνει τι? Δίνει έως και 6 του μηνός άστατο καιρό, αλλά από εκεί και πέρα Μεγάλη Τετάρτη δίνει τοπικά φαινόμενα. Τοπικά φαινόμενα, άνοδος μεν θερμοκρασίας, νοτιάδες και βροχή. Μεγάλη Τρίτη όμως θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Δίνει μεταξύ 9 και 10, πολύ δυνατό αέρα. 10 με 14 όμως, τα πράγματα βελτιώνονται. Γιατί? 10 με σταδιακή βελτίωση. Ουσιαστικά 10, 11, από Μέγα Σάββατο μέχρι Κυριακή του Πάσχα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε τοπικά φαινόμενα στα βόρεια. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας. Ανδρόνικος, ο Σκοπελίτης, να είναι καλά και το ευχόμαστε το καλύτερο. Φίλες και φίλοι, είχαμε έκτακτη σύσκεψη τη νύχτα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Βγήκε η Εγκύκλειος για την εφορία. Ο πατέρας, ο οποίος θα δώσει 300 ευρώ στο παιδί του, θεωρείται τεκμήριο. 300 ευρώ. Δηλαδή, αν ένας πατέρας έχει ένα βιβλιάριο με το παιδί που είναι φοιτητής και του βάλει 300 ευρώ, αυτό θεωρείται τεκμήριο. Σε λίγο θα έρθουν οι φοροτεχνικοί να δούμε τα πώς και τα γιατί. Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πολύ κόσμο. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Αγλαία. Η Αγλαία, τι γίνεται με το ΕΚΑΣ, γιατί μας το κόψανε ενώ το δικαιούμαστε. Επίσης, πολλές ερωτήσεις για τη ρύθμιση της εφορίας. Εδώ θα έρθουν οι φοροτεχνικοί, θα τα πούμε. Έρχεται και Ρωμανιάς. Επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν δίνεται, γιατί πρέπει να μαζευτούν λεφτά έως τη Μεγάλη Πέμπτη για να πληρωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Φοιτητικό επίδομα. Χορηγείται κανονικά το φοιτητικό επίδομα, αλλά έχει δρόμο και αυτό, γιατί προηγούνται οι δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και αυτό το μήνα έχουμε να πληρώσουμε. Τον άλλο, τι θα γίνει.
Πάμε. Για τη ΔΕΗ. Μπορούν να γίνουν πιο πολλές οι δόσεις για να βοηθήσουν την ελληνική οικογένεια. Εγώ θα προτείνω και η ΔΕΗ να πάει στις 100 δόσεις, όπως πάει και το κράτος, όπως και τα χρέη στους Δήμους. Διότι πολλοί χρωστούν. Η Δήμητρα από την Γλυφάδα, ο Νίκος από τον Πειραιά, η Ασπασία από το Βόλο, ο Γιάννης από την Καβάλα, η Άννα Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, ο Χαρίλαος. Περιμένω 50 μήνες για το επικουρικό. Έχει το τηλέφωνο του άνθρωπος, θα τα δώσω στον Γιώργο το Ρωμανιά. Η Αναστασία από την Γλυφάδα, να είσαι καλά. Ο Στάθης μου λέει, όπα, για δώστε το αυτό το τηλέφωνο απάνω. Για δώστε το. Δεν θα το πω στον αέρα το τηλέφωνο αυτό. Στάθη μου, αυτό το πράγμα δεν θα επιτρέψουμε εμείς να γίνει. Φίλες και φίλοι, τέτοιες μέρες που είναι για έναν άνθρωπο, όπως έχει πολύ σοβαρό θέμα, το ετοιμάζανε χουνέρι. Επίδομα θέρμανσης. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Πολλά προβλήματα δεν το έχουμε πάρει. Η Πόπη από την Τρίπολη. Γεια σου, Ποπίτσα, να είσαι καλά. Ο Ηλίας από την Ιγουμενίτσα. Ο Πέτρος. Σε ευχαριστώ, Πετράκη μου, και να είσαι καλά. Ο Ηλίας. Περιμένω 5 χρόνια την επικουρική. Η Ελένη Παπαδοπούλου, τι θα γίνει με τα οικογενειακά επιδόματα. Μεγάλη Τετάρτη χορηγούνται. Η Ειρήνη από την Καρδίτσα, να είσαι καλά. Χαλάει ο καιρός τη μεγάλη εβδομάδα. Ρινούλα μου, έκανα τα χαρτιά μου, χρωστάω 51.000. Δεν έχω να πληρώσω, τι να κάνω. Νίκο, πρόσεξε. Μέχρι 25 μπορείς να πάρεις τη σύνταξη. Από τα 25, από τα 25 και 1 μέχρι τα 51, πας στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σου δώσα τη λύση πρωί-πρωί, 7 παρα 10. Κωνσταντίνος. Κλείσανε τα ιατρεία που πηγαίναν οι ναυτικοί. 20 ναύτου. Ναι, υπάρχει ένα θέμα, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε κορυφαίο πρόσωπο σε λίγο για το θέμα των νοσοκομείων, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί. Γιατί τα τέλη κυκλοφορίας δεν ενσωματώθηκαν στην καινούργια ρύθμιση, μπήκανε τα τέλη κυκλοφορίας. Και επίσης, πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Από την Αίγινα, το Βόλο, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τη Θράκη, την Μακεδονία. Τα νησιά από παντού, από την Κρήτη. 6:51 πρώτα λεπτά. Θέλω να πάμε να δείτε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, ή μάλλον όχι, πριν σας πω για το θέμα του ένθια και των φόρων, ένα βίντεο που θα δούμε. Θέλω να σας πω ότι η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ, και πρόκειται και μια πανανθρώπινη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο αυτή της, αν θέλετε, της κοινής πορείας μαζί, Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ, όλοι μαζί για το παιδί, για τρίτη χρονιά, οργανώνουν λοιπόν 4 Απριλίου, 11 το πρωί έως 2 το μεσημέρι, στο Νέο Ψυχικό μπροστά στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στο Εγάλαιο έχουμε στο Εμπορικό Κέντρο, στο River West, στην Ηλιούπολη, στην πλατεία Fleming και στο Ναύπλιο, στην πλατεία Συντάγματος. Ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά όλων των ηλικιών θα πρέπει να είναι καινούρια και σε άψογη κατάσταση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα σημεία θα περιμένουν εκπλήξεις, happening και τα παιδιά, και θα προσέλθουν για να φέρουν τα δώρα όσοι θέλουν. Αυτό το Πάσχα γίνουμε νονί για χιλιάδες παιδιά. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Να σας πάω εφημερίδες τώρα, να δούμε τι γράφουνε. Πάμε να δούμε εφημερίδες και μετά θα πάμε στην Έλληνα την Ιατρού. Πολλά θέματα οι εφημερίδες. Είχαμε νυχτερινή σύσκεψη της κυβέρνησης. Έχω να σας πω πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, πολλά πράγματα. Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι ακριβώς γράφουν. Για μας, τα δικά σας τηλεφωνήματα είναι μεγάλη υπόθεση. Το καλημέρα papakisky.gr. Τα βλέπει από ψηλά η Μάγδα και θα με ενημερώσει. Είναι στο κοντρόλ και σήμερα, αύριο θα τη δείτε. Καθημερινή. Μαζεύουν ρευστό και δεν πληρώνουν. Όπα, τροπολογία για τα διαθέσιμα των ΔΕΚΟ, πληρώνονται μόνο μισθοί και συντάξεις. Ναι, ωραία. Ένας προμηθευτής του δημοσίου πρέπει να πληρώσει μισθούς. Πού θα τα βρει τα λεφτά για να πληρώσει τον κόσμο του? Είναι τεράστιο το θέμα. Αναταράξει στην κυβέρνηση λόγω Πανούση. Ο Πανούσης υπέβαλε την παρέτησή του, αλλά δεν το δέχτηκε ο Τσίπρας. Και η Λευκοσία κάνει ασκήσεις Grexit, δήλωσε Αναστασιάδη. Σκληρή δήλωση από πλευράς Αναστασιάδη. Και διευρύνονται τα τεκμήρια. Όποιος δίνει 300 ευρώ στο παιδί του, τι κάνει, θεωρείται τεκμήριο. Για να πάμε στην αγορά. Η αγορά λέει 5 μέτρα φωτιά στο τραπέζι. Εδώ. Αυτός είναι ο Tyson Bloom. Κατάργηση έκπτωσης 30% στην εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν θέλουν να υπάρξει μείωση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης. Αύξηση του μειωμένου ΦΠΑ. Διάθεση των εσόδων των αποκρατοποιήσεων αεροδρομίων και λιμανιών για το χρέος. Να πουληθούν δηλαδή λιμάνια και χρέος και αεροδρόμια και να πάνε στο χρέος. Και δεν θα υποκύψουμε στους άθλιους εκβιασμούς των δανειστών, λέει ο Λαφαζάνης. Και
αποκάλυψη. Το παρασκήνιο της παρέτησης που δεν έγινε αποδεκτή του Πανούση. Αυτά από την αγορά. Πάμε στη Δημοκρατία. Τορπίλη Αναστασιάδη για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Έτσι. Αυτά από τη Δημοκρατία σήμερα. Πάμε στο Ελεύθερο Τύπο. Διπλή παγίδα από τεκμήρια και από θενέσκες. Όποιος δώσει 300 ευρώ και άνω στο παιδί του είναι τεκμήριο. Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρτ είναι εξαιρετικά δύσκολος, λέει ο Υπουργός. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Νέο δόγμα μετά την έκρηξη Πανούση. Σήμα κινδύνου για τα κρυφά εισοδήματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Το φιάσκο μιας μεγάλης ιδέας. Πρώτο θέμα. Η Αυγή. Βήματα μπροστά παρά τις τρικλοποδιές. Τη νύχτα το Σπίγκελ είπε ότι αποδέχθηκε η Γερμανία το σχέδιο της Αθήνας, αφού όλη τη μέρα έλεγε βγαίνουμε, μπαίνουμε, πτωχεύουμε, δεν πτωχεύουμε. Ριζοσπάστης. Με δόσεις βγαίνουν στη φόρα οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Ριζοσπάστης σήμερα, στην πέντε σελίδα, με πολλά θέματα, φίλες και φίλοι. Εδώ βλέπετε ο Ριζοσπάστης. Τα νέα. Περιμένουν ανάσταση τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν θα γίνει Eurogroup και Working Group τη Μεγάλη Πέμπτη. Πάει 27. Είναι αποκλειστική είδηση. Αποκλειστικό Sky. 27 Απριλίου κανονικά στυλέτα το Working Group, φίλες και φίλοι. Δεν το προλάβανε οι εφημερίδες. Αποκλειστικό λοιπόν 27 Απριλίου το Working Group και θα σας πω για ποιο λόγο το πήγαν έτσι. Τα αγγλικά μου είναι λίγο σαμιώτικα, δεν πειράζει. Καρφί. Ρήξη, για να λέει και ο Κανάκης. Α, τα συλληπιτήριά μας, φίλες και φίλοι, ο καλός φίλος, ο πολύ καλός φίλος, ο Αντώνης ο Κανάκης, έχασε τον πατέρα του την προηγούμενη εβδομάδα και ευχόμαστε συλληπιτήρια στον φίλο μας, τον Αντώνη. Καρφί, ρήξη εσωτερικού και εξωτερικού. Το δίλημα που βασανίζει τον Πρωθυπουργό. Ρήξη εσωτερικού ή εσωτερικού, δηλαδή να τα σπάσει με την αριστερή πλευρά ή με τους ξένους. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές με τους δανειστές και οι φόβοι για εσωκομματικές αναταράξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γράφει η εφημερίδα. Πρες, όποιος διαφωνεί ας με ρίξει. Λέει ποιος, ο Τσίπρας. Άγιος Ιωακήμ, τι έρχεται στην Ελλάδα. Τι έρχεται, μείωση μισθών, συντάξεων, φόροι, αυτό, Άγιε. Εμπρός, στις Βρυξέλλες ο ΦΠΑ. Μακεδονία, μετρό. Δήμος, καλή κυβέρνηση. Πρώτο θέμα. Βλέπετε εδώ. Μεγάλη Δευτέρα, το ραντεβού Μπουτάρι Σταθάκη. Ζητείτε λύση για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αγγελιοφόρος. Κόντρα. Να γυρίσουμε στη Δραχμή για να σωθούμε από τους Σταυρωτίδες. Επένδυση. Όπα. Με ομόλογα αντί ευρώ θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλαμ μπι της κυβέρνησης ενδεχόμενο πιστωτικού αδιεξόδου. Να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση σήμερα. Σειρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης για χοντρό παιχνίδι. Δρόμος της αριστεράς. Καρφίτσα. Μετρούμε αντοχές. Για να δούμε και την Αττική Πρεσ. Η κλεψίδα του χρόνου τελειώνει για την κυβέρνηση. Πάμε τώρα. Ακρόπολη. Σπύρα ξάφριζε ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα. Θα μας τα πει σε λίγο η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Διαρκές έγκλημα κατά της οικονομίας η εστία. Δώστε μας ακίνητα για να πάρετε ευρώ. Λένε τι. Τα φαντς. Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες της εφορίας. Σήμερα στο παρασκήνιο. Εδώ και τώρα αναδρομικά οι ένοπλες δυνάμεις. Βόμβα πόθεν έσχες. Βλέπετε εδώ. Έκθετοι χιλιάδες πολίτες θα πληρώσουν φόρο για εισοδήματα που δυνατούν να δικαιολογήσουν. Και Σοβιέτ νέου τύπου. Κωδικός ρέπας τράπεζα της, ρέπος τράπεζα της Ελλάδος. Στέγνωμα της αγοράς από ρευστότητα, πληρωμή μόνο μισθών και συντάξεων. Επιξύλου κρεμάμενη, συμφωνία η στάση πληρωμών. Γράφει το κεφάλαιο. Ο Γολγοθάς του Τσίπρα, η άποψη. Πάμε στην Εσπρέσο. Να δω το παιδί μου έστω για λίγο. Παραδόθηκε στην Παναγίτσα στο Χαϊδάρι, έτσι, ή Βίκη Σταμάτη. Και καρέ-καρέ η έξοδος του ζευγαριού με το μωρό. Ο αληθινός άντρας αλλάζει πάνες. Έτσι, η εκπαίδευση του Μάκη στο μεευτήριο. Ο Μάκης και η Ελένη να σας ζήσει το μωρό. 4 παιδιά η Ελένη, γιατί παραδόθηκε η Βίκη Σταμάτη. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Ιατρού, η δικιά μας. Έλενα, καλώς το, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχος ο καιρός, η θερμοκρασία είναι ακόμα λίγο χαμηλή, αλλά προμηνύεται μια υπέροχη ημέρα. Νομίζω ότι θα μπορέσουν όσοι έχουν διαθέσιμα χρήματα να βγουν σήμερα στην αγορά. Μακάρι, και να κάνουν τα πασχαλινά τους ψώνια. Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η σπήρα που λύστευε? Ότι μέχρι το μεσημέρι θα πάει καλά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλός καιρός και αύριο θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και αύριο. Και μακάρι να πάνε καλά τα μαγαζιά. Γιατί υπάρχει θέμα. Έλα. Υπάρχει θέμα όμως και με τους συνταξιούχους, Γιώργο, οι οποίοι μέχρι και τώρα ελπίζουν και όλο κάνουν λόγο για το δώρο το Πάσχα, το οποίο δεν το λαμβάνουν και ξέρουν πόσο μεγάλη βοήθεια θα ήταν για τα παιδιά και για τα εγγόνια τους. Σε αυτό υπάρχει μια μικρή πικρία. Για τους συνταξιούχους πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, γιατί όπως είπες πριν από λίγο, υπάρχουν σπήρες μαϊμού, γιατρών και δικηγόρων που τι έκαναν οι αθεόφοβοι. Δύο άνδρες ευνηδίαζαν ηλικιωμένους ανθρώπους, κυρίως υπερήλικες, 70 ως 80, 80 και κάτι. Τους έλεγαν ότι συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμα και ότι τα ίδια τους τα παιδιά έχουν εμπλακεί σε τροχαίο και ότι πρέπει άμεσα να τους δώσουν μερικές χιλιάδες ευρώ προκειμένου να τους παρέχουν ιατρική κάλυψη αλλά και νομική κάλυψη. Απίστευτο. Κάποια στιγμή υπήρξαν καταγγελίες στην αστυνομία και έπειτα από πολύ προσεκτική παρακολούθηση εντόπισαν και συνέλαβαν τον πρώτο έξω από το σπίτι μιας 80χρονης την ώρα που η ηλικιωμένη την περίμενε να την πάρει, να πάνε στην τράπεζα να του δώσει 8.000 ευρώ. Απίστευτο. Συνολικά είχαν αποσπάσει 28.000. Απίστευτο, φίλες και φίλοι, μην μασάτε από τέτοια πράγματα. Παρίσταναν γιατρούς και δικηγόρους μαϊμού και τελικά άπειρη προσοχή. Ελενάκη, μετά το διάλειμμα τα λέμε. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Εδώ, περιμένω τα δικά σας τηλεφωνήματα. Ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, να δούμε εφημερίδες, να πάμε στα γεγονότα και στα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Μην φύγει κανείς, γιατί τώρα θα σας πω τι θα γίνει με μισθούς, συντάξεις, φόρους, τι αποφάσισε τη νύχτα η κυβέρνηση, πώς θα πάει ο φόρος ακινήτων και το άλλο το 300 που σας είπα που θα είναι τεκμήριο. Πάμε. Αν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Αυτή η ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει. Η ώρα είναι 7 και 10. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Χρόνια πολλά στο Λάζαρο που γιορτάζει σήμερα. Αφού αναστήθηκε ο Λάζαρος το καιρό εκείνο, άντε να αναστήσουμε και την ελληνική οικονομία, να τελειώνει το ματσάκι τσακατσάκα. Χθες το βράδυ είχα μια μεγάλη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Φίλες και φίλοι, σας το μεταδίδω με απόλυτη σαφήνεια και όπως ακριβώς πρέπει να σας το πω. Δεν θα υπάρξει Eurogroup τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη. Πάμε για Eurogroup 27 του μηνός, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν ενδιάμεσες διεργασίες οι οποίες θα βοηθήσουν διαφορετικά και ίσως γρηγορότερα κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τη νύχτα οι Γερμανοί μέσω του Spiegel είπαν ότι αυτή η λίστα Βαρουφάκη αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται αποδεκτή. Πράγμα που σημαίνει, αφού το πρωί
μας αλλάξανε τα φώτα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε και ούτω καθεξής. Μαζί μας σήμερα είναι πολύ καλή φίλη. Πριν πάω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού σας πω ότι έχουμε έναν άστατο καιρό από σήμερα έως και τη Μεγάλη Παρασκευή, αφού σας πω ότι αύριο ή μάλλον από Δευτέρα οι αιτήσεις του ΟΕΔ και θα σας πω πώς θα γίνει αυτό για πρόσληψη 32.000 ανέργων, Μεγάλη Τετάρτη το δώρο, έως Μεγάλη Τετάρτη το δώρο στον ιδιωτικό τομέα και Μεγάλη Τετάρτη τα οικογενειακά επιδόματα. Έως 27 Απριλίου οι βεβαιώσεις εισοδήματος για τις φορολογικές δηλώσεις και όποιος δίνει στο παιδί του Χαρτζηλίκη 300 ευρώ, αυτό θεωρείται τεκμήριο. Πάμε με τους καλεσμένους. Καλημερίζω. Αντώνη Μουζάκη και Τρίφων Αλεξιάδη. Ξεκινάμε από τα φορολογικά. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χθες επιτυχία το ΣΔΟΕ με ονόματα. Δεν πληρώνανε μία. Δηλαδή έπαιρνε 800 ευρώ το μήνα σύνταξη και είχε 5 εκατομμύρια τράπεζα. Έλεος δηλαδή. Δεν πληρώνανε και κλέβανε φόρους την ίδια στιγμή που ο πολίτης αναγκάζεται να πληρώνει από αυτά που δεν έχει. Τα μισά πάνε στο κράτος, δεν πάνε, κύριε Αλεξιάδη? Θα πρέπει να πάνε στο κράτος και θα πρέπει να μην βγει καμιά ρύθμιση στο επόμενο χρονικό διάστημα που να πάμε να δώσουν κάποιο ποσό και να γλιτώσουν. Πάμε στα ασφαλιστικά μας. Εδώ είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΙΚΑ, ο κύριος Κυριακόπουλος. Καλημέρα, κύριε Κυριακόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο καλός φίλος, ο κύριος Μπούρλος, Δημήτρης Μπούρλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπούρλο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έρχεται και Ρωμανιάς σε λίγο. Έρχεται και Ρωμανιάς, κύριε Μπούρλο. Ρώτησα τον κύριο Μαρδά, θα τον έχουμε σε λίγο, αλλά κάναμε και μια κουβέντα. Επιμένει η Τρόικα, οι θεσμοί για μείωση συντάξεων. Και μου λέει, ναι, Γιώργο, επιμένουν για μείωση συντάξεων. Κανονικά. Από πλευράς Υπουργείου, βέβαια, υπάρχουν κατηγορηματικές δηλώσεις και από πλευράς κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις ούτε στις κύριες ούτε στις επικουρικές συντάξεις. Ναι. Καταργείται ή αναστέλλεται η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που αφορούσε τις επικουρικές συντάξεις. Μάλιστα. Και τουλάχιστον από ό,τι ελέγχθη θα οδηγούσε σε νέες μειώσεις της επικουρικής συντάξης της τάξης του 15%. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Και αν περάσει με νόμο. Γιατί ενδεχομένως να πάμε σε αυτή την γέφυρα συμφωνία χωρίς να περάσει το μηδενικό έλλειμμα, χωρίς να περάσει η μείωση των επικουρικών, μπας και κερδίσουμε χρόνο. Πάντως, ναι, τόσο όσο αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, όσο και σε σχέση με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ναι, επειδή υπάρχουν διατάξεις, για να μην προχωρήσει η εφαρμογή των διατάξεων, θα πρέπει να υπάρξουν καινούριες διατάξεις. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, τη σκαπουλάρα είναι ιδιοκτήτης ακινήτων. Φωνάξαμε, γκρινιάξαμε, όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι. Και τελικά, αυτός ο οποίος δεν εισπράττει ενοίκια, ενδιαφέρει και Θεσσαλονίκη μας αυτό, ενδιαφέρει όλες τις πόλεις Βορείου Ελλάδος, όλη την Ελλάδα, δεν θα παρεμβαίνει εφορία. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Μουζάκη? Ναι, υποσχέθηκε η κυρία Βαλαβάνη μετά από αιτήματα των φορέων και ιδιαιτέρως της Πομιδά, ναι, ότι θα ξαναισχύσει εκείνη η διάταξη που επέτρεπε την εκχώρηση των ανίσπρακτων ενοικίων στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος δεν έχει εισπράξει ενοίκιο, θα έχει τη δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει η κυρία Βαλαβάνη στη Βουλή να τα εκχωρήσει στο ελληνικό δημόσιο όπως γίνονται και στο παρελθόν. Σωστό. Και βέβαια βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, κύριε Αλεξιάδη, διότι είστε πρόεδρος των εφοριακών και θα πω το εξής. Δουλεύετε σκληρά στις εφορίες. Θα το πω για μια ακόμη φορά. Αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα του δημοσίου και έχετε και τις ρυθμίσεις. Μου λέγανε ότι μόνο για το ΙΚΑ, το ΙΚΑ μάζεψε 500 εκατομμύρια μέσα σε 6 μέρες, περίπου 585 εκατομμύρια. Ρυθμίστηκαν 500 εκατομμύρια και μαζεύτηκαν 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. Αλλά βέβαια θα ήθελα να πω, κύριε, αυτή δεν είναι και ικανοποιητικός ο αριθμός των αιτήσεων αυτός. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα, το μήνα αυτό δηλαδή, περισσότερες αιτήσεις, γιατί υπήρχαν και εισφορές και τα δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα από τις επιχειρήσεις, τα οποία, ξέρετε, δεν δημιουργούν την προϋπόθεση για να πληρώσει κι άλλος και μέσα στο μήνα, μέσα στην περίοδο αυτή και την πρώτη δόση κάθε ρύθμιση. Άρα λοιπόν έχουν και μέχρι το Μάιο. Στις εφορίες τι γίνεται, κύριε Αλεξιάδη? Πήγε πάντως, καλά. Ναι. Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σου πω για το ΙΚΑ πως για πρώτη φορά όλος ο μηχανισμός ήταν σε εγρήγορση. Σε αυτοψία που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, διαπίστωσα ότι οι υπάλληλοι πηγαίναν στις ουρές που ήταν πάρα πολύ μεγάλες και ενημερώναν τον κόσμο που μπορεί να ήταν ήδη σε ρύθμιση. Μπράβο. Για την ρύθμιση και στη συνέχεια όταν πηγαίναν στο ταμείο με πολλή υπομονή τους εξηγούσανε. Για εμένα τουλάχιστον αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Όλος ο μηχανισμός λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε εφορίες. Πώς πάνε τα πράγματα στις εφορίες? Πήγε καλά η ρύθμιση, ναι, αυτή η express ρύθμιση που στην ουσία για 4-5 μέρες μπόρεσε να μαζέψει 147 εκατομμύρια. Πληρώσαμε τη μισή δόση στο Δουνοτού δηλαδή ουσιαστικά. Σημαντικό ποσό για αυτή την περίοδο. Από την τσέπη σας στην κυρία Λαγκόρτ.
από την τσέπη σας, μας παρακολουθείτε τώρα, πήγε στην κυρία με τις ωραίες τσάντες, την κυρία Λαγκάρτ. Και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξει η εφαρμογή του τάξης, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι. Και αυτή είναι πολύ σημαντική και πρέπει να πάει ο κόσμος. Εγώ, σαν πρόεδρος των εφοριακών Αττικής Κυκλάδων, θέλω να πω ότι πρέπει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών να είναι έτοιμο ως προς το να δώσει δυνατότητα στους πολίτες να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτή, διότι πηγαίνουν πολλοί πολίτες στις εφορίες για να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα. Πρέπει να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή, όπως και πρέπει να ανοίξει και η εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εμάς, κύριε Αυτιά, από 8 Απριλίου θα αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τη ρύθμιση. Μάλιστα. Θα παίρνονται αποφάσεις και θα μπορεί ο κάθε οφειλέτης να πληρώνει μέσω του Δίας στις τράπεζες χωρίς να έρχεται σε υποκαταστήματα. Να κάνουμε μια επίσημη. Ελάτε, κύριε Μπορνό, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πάντως, η κυρία Σαβαΐδου από τη Θεσσαλονίκη άφησε να εννοηθεί ότι από την επόμενη εβδομάδα, μέσω μετά το Πάσχα, θα ανοίξει και θα τεθεί σε ισχύ όλη η ρύθμιση. Ναι, κύριε Μπουρλό. Για να που είμαστε στις ρυθμίσεις, να επισημάνουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο. Για αυτούς που οφείλουν στον ΟΑΕ και έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, εάν υπάρχει οφειλή, δεν έχουν δυνατότητα να την εξοφλήσουν εκπίπτοντας τις προσαυξήσεις και έχοντας την έκπτωση του 100%, δεν τους δίνεται δυνατότητα. Θα πρέπει να παραιτηθούν από την αίτηση συνταξιοδότησης, να εξοφλήσουν και να υποβάλουν νέα, δηλαδή να χάσουν όλα τα αναδρομικά. Μάλιστα. Είναι παράλογο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Θα πρέπει αυτό που ισχύει για την εξόφληση, δεν μιλάω για τη ρύθμιση με δόσεις. Δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης να είναι σε ρύθμιση με δόσεις. Προβλέπεται ότι θα παρακρατούνται από τη σύνταξή του. Αλλά ένας ο οποίος θέλει να εξοφλήσει δεν μπορεί να μην έχει δυνατότητα να εξοφλήσει με έκπτωση των προσθέτων τελών. Τώρα. Με ρωτάτε αν μπήκε ο ΟΑΕ και αν μπήκε και το ΕΤΕΑ στη ρύθμιση. Χθες το ΡΑΔΑ ανακοινώθηκε ότι και αυτά τα δύο ταμεία μπήκανε μέσα και ένας καλός φίλος έγινε πρόεδρος στο ΕΤΕΑ, έτσι, ο Θανάσης ο Καποτάς. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα. Ερώτηση, απάντηση, νέος έμφυα. Φαίνεται ότι θα πάμε πρώτα σε μείωση αντικειμενικών αξιών, κύριε Μουζάκη, και μετά... Θα φτιάξουμε τον καινούριο φόρο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι... Θυμίζω ότι με τον υπάρχοντα φόρο, τον ένφια, συλλέξαμε περί τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Τώρα, με μειωμένες αντικειμενικές αξίες που θα έχουμε στο προσεχές διάστημα και με έναν καινούριο φόρο που ίσως πάει προς την κατεύθυνση του αφορολογήτου για ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, καταλαβαίνετε ότι θα μετατοπιστεί το βάρος σε πολίτες που έχουν μεγάλη σε εισαγωγικά ακίνητη περιουσία, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να επιτύχουμε αντίστοιχο στόχο 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν θα πρέπει μάλλον να το ξαναδεί η κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι ίσως δημιουργηθούν κενά. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν και το νέο περιουσιολόγιο και έχουμε κύριε Αλεξιάδη, και πολύ καλά κάνει το κράτος. Διότι το κράτος τι λέει, κύριε, τι εισπράττεις, αν τα δηλώνεις. Μάλιστα. Από τη στιγμή που τα έχεις δηλώσει, κάνεις ό,τι κουστάρεις, ό,τι θέλεις. Αλλά πρέπει να έχεις πληρωμένα, δηλωμένα λεφτά. Χθες λοιπόν κάνει έναν ντου το ΣΔΟΕ, μάλλον οι συνάδελφοί σας που εργάζονται στο ΣΔΟΕ και βγάλανε παπάδες. Έτσι. Επίσης μαθαίνω ότι άρχισαν οι κατασχέσεις. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, έχεις 5 σπίτια, για παράδειγμα, και είχες δήλωνες 800 ευρώ, πώς τα βρήκες. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, τι γίνεται κύριε Αλεξιάδη προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολύ σωστά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις και όταν κάτι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, δεσμεύονται. Και είναι κάτι πολύ σωστό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Και κάποτε πρέπει να γίνουμε Ευρώπη σε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Σε σχέση με αυτά που είπατε για το ΣΔΟΕ, κύριε Αυτιά, είναι η καλύτερη απάντηση σε ορισμένους οι οποίοι έχουν αρχίσει και δημοσιεύματα και βλέπουμε και δηλώσεις από εδώ από εκεί να προσπαθούν να ρίξουν στους εφοριακούς κάποιες αποτυχίες άλλων επιπέδων. Αυτά που έβγαλε το ΣΔΟΕ, τα πολύ σημαντικά στοιχεία δείχνουν το τι μπορεί να γίνει στον τομέα της φοροδιαφυγής και το πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Και επειδή πολύ σωστά είπε ο κ. Μουζάκης για τον ένφια, αλίμονο εάν κρατήσουμε τον ένφια. Πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από εκεί μπορούν να βρεθούν χρήματα για να καλυφθούν αυτά τα ποσά. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, είναι πρωινό. Περιμένετε, έχουμε χρόνο μετά. Είναι πρωινό, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο του Λαζάρου. Κατάνοιξη όλη την μεγάλη εβδομάδα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Από τη μακρινή Ξάνθη, αλλά πολύ κοντινή στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Αναλάβατε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Εκκλησιασμοί στα πομακοχώρια. Εκκλησιασμοί δηλαδή στα μακρινά χωριά και βλέπουμε και το χάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδος. Μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, ο κύριος Βαβουγιός,
τι θα κάνετε εκεί και είναι κάτι το οποίο αξίζει πολλά πολλά συγχαρητήρια, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Αρτία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν που μας αναδεικνύεται σε μέσο πανελληνίου εμβελίας και έτσι θα το πληροφορηθούν και οι συνέλληνες τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 3-4 χρόνια. Αρχικά με τα μέλη του παραρτήματος της Ενώσης Αποστράτων, στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Και μας ακολούθησαν στην πορεία αρρωγοί, σύλλογοι, ενώσεις τοπικής. Να τους πω σύλλογος ποντίων, ευρυτών, μικρασιατών, αποστράτων αστυνομικών και ξεκινήσαμε αυτά τα κλεισάκια τα οποία είχαν χτιστεί διαχρονικά από το 1932 το πιο παλιό, ο Εχήνος στον Άγιο Γεώργιο, ο Άγιος Γεώργιος του Εχήνου, μέχρι και το 1970. Από πότε ξεκινάνε οι εκκλησιασμοί, στην Αγία? Οι εκκλησιασμοί έχουν ξεκινήσει ήδη, έχουν γίνει η τρίτη και η τέταρτη χαιρετισμοί σε δύο από αυτά. Μπράβο. Αύριο στον Εχήνο, στον Άγιο Γεώργιο των Βαΐων, θα ανέβει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης. Πολύ ωραία. Που συμπίπτει αύριο να έχουμε και την επέτειο της Μάχης των Οχυρών. Μάλιστα. Ο καιρός μάλλον θα διαψεύσει τους μετεωρολόγους και θα είναι ιδανικός για την αυριανή ημέρα. Μακάρι. Οπότε η τοπική κοινωνία θα δώσει δυναμικό παρόν, ελπίζουμε. Και αυτά τα εκκλησάκια, όταν έφυγαν οι ένοπλες δυνάμεις απάνω, επειδή άλλαξε η πολιτικοστρατηγική κατάσταση, έμειναν στην αδυσόπιτη φθορά του χρόνου. Ρήμαξαν, διότι δεν είχαν εκκλησίασμα. Εμείς αυτό κάνουμε. Εξασφαλίζουμε το εκκλησίασμα και ανεβαίνουμε πάνω από την Ξάνθη και από τις γύρω περιοχές. Και ο κύριος Βαβουγιός, προς τιμήν τους, τους ευχαριστούμε δημοσίως, διότι είναι η πρώτη πανελλήνια ομοσπονδία που κατάλαβε τι κάνουμε και ανέβασε πάνω 16 λεωφορεία. 1000 άτομα ήταν. Μπράβο. Λοιπόν, του χρόνου θα είναι 36. Ελπίζω με την άνοιξη. Γιατί είναι ωραίες αυτές οι εκδρομές. Στρατηγέ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Μια ακόμα κουβέντα να πω, κύριε Αυτιά. Έχουμε επίγνωση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Εξάλλου ότι όλα τα πάνελ σε αυτή την περίοδο έχουν κάνει κατάληψη οικονομική, οικονομολόγοι, εφοριακοί και όλοι αυτοί. Εμείς έχουμε επίγνωση αυτή και έχουμε εξασφαλίσει σε συνεργασία με τα τοπικά ξενοδοχεία ιδιαίτερες τιμές. 32 έως 40 ευρώ το δίκλινο με πρωινό. Μάλιστα. Για ομαδική κράτηση για αυτούς που θα έρθουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ωραία περιοχή, πολύ ωραία περιοχή. Κάνουμε έκκληση σε όλη την κοινωνία. Είχα τη χαρά και την τιμή να υπηρετήσω ένα τμήμα της αιτίας μου στη Θράκη μας. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεωργιάδη. Χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη σας. Καλημέρα. Να πω τις ευχές μου, αν και για μας το Πάσχα είναι ακόμα μακρινό, διότι έχουμε μεγάλη Παρασκευή περιφορά στον Εχήνο και με να είστε μεγάλη καλά, κύριε Γεωργιάδη μου. Τις ευχές μου σε όλους τους Έλληνες και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην αρχαία Ολυμπία. Να είστε καλά. Σε όλους τους γνωστούς. Να είστε χρόνια καλά. Πολλά σε όλους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 7:24 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα από παντού, φίλες και φίλοι. Και έχουμε μπροστά μας τι. Δώστε αυτό το τηλέφωνο. Να επικοινωνήσει η κυρία Τσέγκου. Είναι ένα θέμα, φίλες και φίλοι. Έλα, Γιάννη, έλα από εδώ. Το έχεις δώσει? Α, ωραία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, για 300 ευρώ τεκμήριο. Ένα το. Αν ο πατέρας, κύριε Μουζάκη και αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη, ο πατέρας πει, δίνω στο γιο μου, του καταθέτω 300 ευρώ στο βιβλιαριό του. Αυτό είναι τεκμήριο. Όριζε ο νόμος, Γιώργο, και παλιά και εξακολουθεί να ορίζει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις διατάξεις. Μάλιστα. Απλά η κυρία Σαββαίδου εξέδωσε εγκύκλιο που ερμηνεύει αυτές. Τι λέει λοιπόν, έχεις ένα παιδί και σπουδάζει. Είναι στο Καρλόβα στη Σάμου. Είναι στην Αλεξανδρούπολη. Είναι στη Λάρισα. Είναι στα Γιάννενα. Είναι στην Καλαμάτα. Είναι δεν ξέρω πού. Ή είσαι από την περιφέρεια και το παιδί σπουδάζει στην Αθήνα ή στον Περιά στη Θεσσαλονίκη. Και του βάζει 300 ευρώ. Αυτό θεωρείται τεκμηριό. Έλεγε και ξαναλέει ο νόμος, δεν έχει αλλάξει ξαναλέω απολύτως τίποτα, ότι όταν κάνεις μία δωρεά ποσών πάνω από 300 ευρώ, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις τα χρήματα για να το κάνεις. Άρα λοιπόν ο γονιός, για παράδειγμα, που κάνει μία τέτοια δωρεά, ή σε σένα που είναι τρίτος, δηλαδή αν εγώ κάνω στο παιδί μου Γιώργο ή σε σένα δώσω χρήματα, θα πρέπει να αποδείξω το πόθεν έσχεις που βρήκα εγώ αυτά τα χρήματα και. Καλά, τα τον έλεγε. Μάνο, γέλα δύο λεφτά τώρα, γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Τον άλεγε βάζω 2.000 και 3.000 και παίρνω σύνταξη 800, κύριε Αλεξιάδη, το καταλαβαίνω. Αλλά από 300 ευρώ και πάνω έχουμε τρελαθεί εντελώς. Εγώ θέλω να τονίσω, δηλαδή, κύριε Αυτιά, την αντίθεση. Σωστά το, ο Αντώνης σωστά το λέει, γιατί αυτό δυστυχώς λένε οι φορολογικές διατάξεις. Αλλά θέλω να τονίσω την αντίθεση. Ότι ενώ αφήνουμε μονίμως μεγάλα ψάρια να ξεκλειστούν τα δίκτυα, βάζουμε τέτοιες διατάξεις που συνήθως αφορούν χαμηλά μεσαία εισοδήματα, διότι είναι ετήσιο αυτό το ποσό. Δηλαδή, εάν για κάποιο λόγο δοθεί ένα ποσό ή τέλος πάντων έχουμε τέτοιες περιπτώσεις,
Έχουμε περιπτώσεις να πιάνονται στα δίχτυα της εφορίας, ναι, μικρά, χαμηλά και μεσαία εισοδήματα την ίδια στιγμή που αφήνουμε από παραθυράκια να περνάνε τεράστια εισοδήματα. Πρέπει να υπάρξει λογική και εξοθολογισμός των φορολογικών διατάξεων. Να το ξαναπώ. Δεν μπορεί πάλι να ασχολιόμαστε με τη φτώχεια. Πάλι. Να το ξαναπώ για μια ακόμα φορά. Το να πάει να πάρεις ένα αυτοκίνητο στο γιο σου που κάνει 15-20.000 ευρώ κλπ. Ναι, να πάει να πάρεις οτιδήποτε άλλο που είναι μεγάλης αξίας, ναι. Αλλά να ξεκινάς, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ποιος έφτιαξε αυτό το νόμο? Βάζεις 300 ευρώ στο παιδί. Γιατί σου λέει, πατέρα, έχω να αγοράσω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και σπουδάζει. Ρωτάω λοιπόν, είναι σωστό αυτό? Τεκμήριο, φίλες και φίλοι. Ή, περίμενε, έχεις τον πατέρα σου στο χωριό. Έτσι. Και πάει με το βιβλιάριο, δεν του φτάνει η σύνταξη. Και του βάζει το παιδί 300 ευρώ. Βάζει ο Κυριακόπουλος στον πατέρα του 300 ευρώ. Μας ακούει τώρα? Πατέρας μου. Δυστυχώς. Κατάλαβα. Λοιπόν. Ούτε ο δικός μου. Μας ακούει από πάνω. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα? Έτσι. Και ρωτάω λοιπόν. Γιώργο, αυτό, δίκιο, το να πας να του βάλεις 20.000 ευρώ ή 15, τα λέω καλά κύριε Αλεξιάδη? Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Όχι, έτσι αυτό είναι, είναι δυστυχώς ο παραλογισμός είναι των παράλογο φορολογικών διαδικασιών. Και βγαίνει και κύκλιος και τη διάβαζα και κόντευε να βγουν τα μάτια χθες. Τεκμήριο 300 ευρώ. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο. Γιατί δεν λέει τα προστατευόμενα μέλη εξαιρούνται από αυτό? Εγώ θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο, ώστε να στοχεύουμε, δίκιο έχει απόλυτα ο πρόεδρος, σε μεγαλύτερα ψάρια και να αφήσουμε τη μαρίδα, αν θέλετε. Αν δεν τα χαρίσετε τα χρήματα αυτά στο κράτος, εξαιρείτε το κράτος. Δηλαδή, άμα μπας σε ένα κρατικό οργανισμό και πεις πάρε 300 ευρώ, θα σου πούνε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν πάει ένας με μια τσάντα λεφτά στην εφορία για να πληρώσει 2 εκατομμύρια φόρους, θα του πούνε που τα βρήκες? Όχι. Κύριε Αθιά. Όχι. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι θα του πούνε που τα βρήκες. Έτσι. Μπράβο. Είναι και να σας πω. Άμα πάρεις 5.000 ευρώ και πας στην τράπεζα και πεις θέλω να καταθέσω 5.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί μου τα χρώσταγε η εταιρεία. Μου τα χρώσταγε ο Α, ο Β, ξέρεις θα σου πούνε? Περιμένετε, φέρτε χαρτί από την εφορία για να δούμε τι έχετε και τι δεν κάνετε. Έτσι είναι. Βεβαίως να πω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να πω ότι όταν θα ελεγχθεί... Όχι και τούτο και εκείνο μία θυένε, όπως λέει και το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι. Να είμαστε σαφείς. Αυτό το πράγμα, το να μην μπορεί να δώσει ο γονιός στο παιδί του 5 δραμές, θα τα δίνει. Να πω ότι, Γιώργο μου, και το εξής, ότι και στην περίπτωση τώρα για τα 2 εκατομμύρια που είπες, πληρωμές των φόρων, όταν θα ελεγχθεί κάποιος με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου, λαμβάνονται δυστυχώς και αυτά τα 2 εκατομμύρια. Δυστυχώς. Σε εισαγωγικά. Αν ελεγχθεί, με τις έμεσες τεχνικές λαμβάνονται και αυτά τα ποσά, οπότε σίγουρα θα μπει στην τσιμπίδα. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Κυρία, σε αυτό, αν θέλετε, πριν φύγουμε στο επόμενο θέμα, να πω κάτι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, σαν κοινωνία και σαν κράτος, ναι, με τι θέλουμε να ασχολείται η εφορία. Σωστό. Θέλουμε να ασχολείται με τη φτώχεια, με τη δυστυχία, με τον κόσμο που δεν έχει να ζήσει, ή θέλουμε να ασχοληθεί με τον πλούτο που έχει αποκτηθεί παράνομα? Διότι εγώ θέλω να ρωτήσω, βάζουμε τεκμήριο σε μια τέτοια δωρεά 500 ευρώ π.χ. Αυτός ο οποίος έχει ένα άνοιγμα στο τεκμήριό του 50.000 ευρώ, ναι, και πάει και εμφανίζει ένα λαχείο ή κάποιο άλλο τίτλο που το κερδίζει, αυτός εδώ μπορεί να δικαιολογήσει με βάση το φορολογικό μας σύστημα αυτό εδώ το άνοιγμα, ενώ τον άλλο τον πολίτη θα του βάλουμε παραπάνω φόρο? Μάλιστα. Αυτά είναι υπερβολές που πρέπει να λυθούν. Σε λίγο θα σας δείξω ένα απίστευτο στοιχείο της φορολογίας. Έστω ότι ο Μουζάκης έχει 10.000 ευρώ και είναι συνταξιούχος. Έστω ότι ο Μπούρλος είναι μισθωτός και έχει και αυτός 10.000 ευρώ εισόδημα. Έστω ότι ο κύριος Κυριακόπουλος έχει 10.000 ευρώ και είναι αγρότης. Έστω ο κύριος Αλεξιάδης ότι έχει 10.000 ευρώ και είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά φόρου του κυρίου Μουζάκη με τον τελευταίο, τον κύριο Αλεξιάδη? Τεράστια. 4.300%. Ο Μουζάκης θα πληρώσει 100 ευρώ φόρο, ο Μπούρλος θα πληρώσει 100, ο Κυριακόπουλος θα πληρώσει 1.300 και ο Αλεξιάδης θα πληρώσει 4.300 για 10.000 εισόδημα και οι τρεις. Θα τα δείτε σε λίγο, η ώρα είναι 7.30. Ωραία, να σχολιάσουμε. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, πρέπει να τα δούμε αυτά. Σωστά. Βέβαια, θα πει κάποιος, ο ένας έχει έσοδα-έξοδα, ο άλλος θα πει πριν πληρωθεί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος πληρώνει το φόρο του. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους φόρους. Πολλά ερωτήματα. Έχω από το 12 να πάρω οικογενειακό επίδομα. Δεν πήραμε επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί δεν δίνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Μουζάκη? Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία. Εγώ θα έρθω στο Μάρτα τώρα σε λίγο. Ο κύριος Υπουργός έχει υποσχεθεί ότι θα δοθούν. Και το Ρωμανιά που έρχεται. Θα ελπίσουμε ότι ω ο νουπο θα πέσουν τα χρήματα. Ναι, γιατί... Ω ο νουπο, πες ότι τη Μεγάλη Πέμπτη πρέπει να ερωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, Γιώργο.
Γιατί μας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό. Αφού δε χθες οι Βρετανοί, η Telegraph, το Spiegel βγάλανε τη χολή της ζωής τους. Καταλαβαίνετε. Βγαίνουμε, μπαίνουμε, αυτά, ιστορίες, παπάδες, πράγματα. Το βράδυ, το Spiegel, στο πρωτοσέλιδό του, λέει η λίστα, μια χαρά, λέει, την αποδέχεται σιγά σιγά. Η δε του Δουνουτού, γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα, οι Δουνουτού δεν ξέρετε γιατί φύγανε από την Ελλάδα. Δεν φύγανε επειδή είπε το Spiegel ότι εντάξει κλπ. Κλπ. Φύγανε γιατί πήγανε να κάνουν Πάσχα. Γι' αυτό και εμείς πάμε σε διάλειμμα για να μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα. Ελάτε, διάλειμμα. Οι εφημερίδες του Σαββάτου, οι καθημερινοί, μαζεύουν ρευστό και δεν πληρώνουν. Τροπολογία για τα διαθέσιμα των ΔΕΚΟ πληρώνονται μόνο μισθοί και συντάξεις. Αναταράξεις στην κυβέρνηση λόγω Πανούση. Αγορά. 5 μέτρα φωτιά στο τραπέζι. Δημοκρατία. Τορπίλη Αναστασιάδη για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Ελεύθερος Τύπος. Διπλή παγίδα από τεκμήρια πόθεν έσχες. Έθνος. Νέο δόγμα μετά την έκρηξη Πανούση. Η εφημερίδα των συντακτών. Το φιάσκο μιας μεγάλης ιδέας. Η Αυγή. Βήματα μπροστά παρά τις τρικλοποδιές. Ριζοσπάστης. Με δόσεις βγαίνουν στη φόρα οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Τα νέα. Περιμένουν ανάσταση τη Μεγάλη Πέμπτη. Καρφί. Το δίλημα που βασανίζει τον Πρωθυπουργό. Ρήξη εσωτερικού ή εξωτερικού. Πρες. Όποιος διαφωνεί, ας με ρίξει, λέει ο Τσίπρας. Ελεύθερη ώρα. Ο Άγιος Ιωακείμ, τι έρχεται στην Ελλάδα. Εμπρός, στις Βρυξέλλες, ο ΒΠΑ. Μακεδονία, μετρό, Δήμος, καλή κυβέρνηση. Αγγελιοφόρος, ζητείτε λύση για το μετρό. Κόντρα, να γυρίσουμε στη δραχμή και να σωθούμε από τους σταυρωτίδες. Επένδυση, το Plan B της κυβέρνησης σε ενδεχόμενο πιστωτικό αδιεξόδου. Με ομόλογα αντί ευρώ θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δρόμος της αριστεράς. Σειρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης για χοντρό παιχνίδι. Αττική Πρες. Η κλεψίδρα του χρόνου τελειώνει για την κυβέρνηση. Καρφίτσα. Μετρούμε αντοχές. Ακρόπολη. Σπύρα ξάφριζε ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα. Εστία. Διαρκές έγκλημα κατά της οικονομίας. Παρασκήνιο. Δώστε μας ακίνητα για να πάρετε ευρώ. Έτοιμα σοκ των φαντς και πώς θα αποφύγετε τις παγίδες της εφορίας. Εδώ και τώρα αναδρομικά από τους ενστόλους. Βόμβα πόθεν έσχες, η μυρισία. Η αξία. Σοβιέτ νέου τύπου, κωδικός. Ρέπος Τράπεζα της Ελλάδος. Κεφάλαιο. Επιξύλου κρεμάμενη συμφωνία ή στάση πυρωμών. Η άποψη. Ο Γολγοθάς του Τσίπρα. Εσπρέσο. Να δω το παιδί μου έστω για λίγο. Και Σταρ. Καρέ καρέ η έξοδος του ζευγαριού με το μωρό. Ο αληθινός άντρας αλλάζει πάνες. Η εκπαίδευση του Μάκη στο μεευτήριο. Η ώρα είναι 7:42 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 4 Απριλίου, γιορτάζει ο Λάζαρος. Στην παρέα μας και ο κύριος Ρωμανιάς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρωμανιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μισθοί και συντάξεις εδώ μαζί με το υπόλοιπο πάνελ. Ξέρεις να ξεχωρίζεις κατσίκι από αρνί, έτσι με μια ματιά? Όχι. Όχι. Θα μας τα πει ο Γιώργος Τσελίκας. Full frame Τσελίκας ή όπως είμαστε. Έλα Γιώργο, καλή σου μέρα. Είμαστε στη Βάρη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Έλα Γιώργο, λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα θα μάθουμε πώς να ξεχωρίζουμε μακροσκοπικά το αρνί από το κατσίκι. Πάμε. Λοιπόν, όλοι αυτές τις μέρες θα πάμε να ψωνίσουμε αρνάκι κατσικάκι. Βέβαια. Σφαγμένο δεν γνωρίζετε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας δίνω 5 δεύτερα να βρείτε ποιο από τα δύο είναι το αρνί ή το κατσίκι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ντόπια ελληνικά. Φαίνεται από το χρώμα το τυρκουάζ. Μάλιστα. Ο ιδές το σχήμα. Να γνωρίζουν λοιπόν οι καταναλωτές, το ελληνικό έχει σχήμα. Ο λοιπόν, ιδές και χρώμα τυρκουάζ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείτε ποιο είναι αυτό. Θεωρείτε είναι κατσίκι ή αυτό είναι κατσίκι? Εγώ πιστεύω ότι το, αν και από ψάρια ξέρω Γιώργο, καλά, κατσίκι είναι αυτό που έπιασες πρώτο. Εκεί που είναι το παιδί δίπλα. Κατσίκι είναι αυτό. Αυτό, ναι. Σωστός. Γιατί όμως θα μας τα πει ο Μιχάλης. Έλα Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, τι κάνετε? Πώς γνωρίζουμε το κατσίκι λοιπόν, από τα αρνί? Το κατσίκι με...
Το κατσίκι με το αρνί το γνωρίζουμε από το μπουτάκι που είναι πιο γραμμωμένο και πιο καγίγραμμο του κατσικιού. Ναι, καλά, δεν βγαίνει ο ήχος, παιδιά. Έχουμε θέμα ήχου. Έχει θέμα ήχου, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Για φτιάξτε το λίγο. Έτσι. Λοιπόν, για δώστε πάλι. Για να δούμε λοιπόν μέχρι να φτιαχτεί ο ήχος, φίλες και φίλοι. Να δούμε. Τώρα εντάξει είναι ο ήχος. Τώρα εντάξει ο ήχος. Πάμε. Έλα, παλικάρι μου. Ωραία, Μιχάλη, συνεχίζεις. Έλα, Μιχάλη. Είπαμε ότι είναι πιο, είναι πιο γραμμωμένο και πιο καγίγραμμο το μπούτι του κατσικιού. Ναι. Ενώ το μπούτι του αρνιού είναι πιο στρογγυλό, να καταλάβετε. Είναι πιο παχύ. Και από το κεφαλάκι που είναι πιο τριγωνικό. Ναι, ακριβώς. Και το κεφαλάκι του κατσικιού, το κεφαλάκι του κατσικιού είναι πιο τριγωνικό. Δεν μου και λες, πιο κοντό. Ενώ το αρνιού είναι λίγο πιο μακρύ και πιο καμπουρωτό. Επειδή ακούω κεφαλάκι και λες, από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Από τις Μοίρες Ηρακλείου. Άντε, μπράβο. Τον είδες. Κρητικός. Τον είδες. Ιβάν. Ναι, το κεφαλάκι. Λοιπόν. Και μια μαντινάδα να πει, Γιώργο, μια μαντινάδα εντάχει. Έλα, πάψουμε και τυρακί όμως θα το πούμε. Ναι, έλα τώρα. Με τυρακί, με τυρακί. Άντε. Έχει είναι η πέμπτη ρακί, άντε στην υγειά μας. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Άμα αρχίσεις από τώρα ρακί, το επόμενο ρεπορτάζ θα βγει μεθυσμένο, ρε Γιώργο. Λέει, κούπες ρακί, λέει, και μπαλωδιές και αντικριστό αρνάκι. Χρόνια πολλά σας εύχομαι από το Ζαχαριουδάκι. Εβίβα. Σωστά. Να είσαι λοιπόν, καλά. Και αφού θα φάμε και θα πιούμε και χοληστερόλοι μπόλικοι, θα πρέπει να φάμε και ένα γιαούρτι μετά. Έτσι γιαούρτι. Πάμε μέσα να δούμε. Πάμε. Που παρασκευάζετε το γιαούρτι μπροστά στον πελάτη. Τώρα. Για, δεν το πιστεύω. Τώρα ελάτε επί τόπου. Τώρα. Το σίδερο στη βράση κολλάει. Καλά. Είναι φοβερός ο Γιώργος. Ελάτε, δείτε. Τσελίκας, φοβερός. Πώς παρασκευάζουμε το γιαούρτι. Φοβερός λοιπόν, ο Τσελίκας. Εδώ θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο. Να το συνεργείο, ευχαριστώ. Να το. Ο χώρος. Μιλάμε ότι τεχνικούς. Ο χώρος εδώ είναι αποστηρωμένος. Κύριε Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θα δούμε τώρα εδώ? Καλημέρα σας. Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται το γιαούρτι μπροστά στον πελάτη. Δεν το πιστεύω. Η οικογένεια εδώ πήρε ένα τυροκομείο. Έλα, Γιώργο, πες το 1910. Μπράβο. Έχει. Όχι, μέσα είναι αποστηρωμένος ο χώρος. Από το τζάμι θα βλέπουμε. Λοιπόν, πείτε, κύριε Νίκο. Κανένα εκάς βγάζει εκεί καμιά σύνταξη που είναι ο Γιώργος Ρωμανιάς εδώ, στα τσακατσάκα, γιατί καθυστερούν. Εδώ. Ακριβώς ρίχνεται το γιαούρτι στα κεσεδάκια. Από το καζάνι αυτό με φρέσκα γάλατα ελληνικά εδώ από τα Μεσόγεια. Ναι. Μαζεύουμε τα γάλατα. Μπράβο. Πρόβιο, κατσικίσιο και αγελαδινό και κάνουμε κάθε μέρα γιαούρτι μπροστά στον πελάτη. Δηλαδή. Σε συσκευασίες 200, 500 και κιλού. Γιώργο, πάει κάποιος να ψωνίσει και για εκείνη την ώρα βλέπει το γιαούρτι που το φτιάχνουν επί τόπου, παίρνει το γιαουρτάκι και φεύγει, έτσι. Παιδιά, δεν γίνεται. Ακριβώς, παραγγέλνει. Μπράβο. Θέλει 250 γραμμάρια, 500 γραμμαρίων, 1000 γραμμαρίων. Το παίρνει και φεύγει ζεστό, ζεστό. Φρεσκότατο, μυρίζει θάλασσα. Απίστευτο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ τους τεχνικούς μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που κάνατε μια μεγάλη διαδρομή για να πάτε μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου. Γιώργο, τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Θα το φάω με μέλι. Τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Δεν το πετάω, θα το φάμε μέλι. Τώρα εκεί το γιαούρτι πηγαίνει. Μου. Να αλλάξει το παιχνίδι του στομάχου. Να κάνει μια επένδυση. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Τι κάνεις, ρε? Έτσι. Το κοιτάω πόσο είναι, ζυγίζω. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ τα παιδιά που κάνανε αυτή τη μεγάλη διαδρομή μέχρι Βάρη Σκοροπίου. Έτσι έχουν τα πράγματα. 7 και 47 πρώτα λεπτά. Ο Έλληνας προσπαθεί με κάθε τρόπο να τραβήξει μπρος. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, με κάθε τρόπο και είμαστε εδώ, η καλή μας η παρέα, 10 λεπτά, 13 λεπτά πριν από τις 7, πιέζουνε κύριε Ρωμανιά για μείωση... Πριν από τις 8. Πριν από τις 8, ναι, συγγνώμη. Πιέζουνε κύριε Ρωμανιά για μείωση συντάξεων. Μου το λέει ο Μάρδας στη συνέντευξη που του πήρα χθες. Γιατί θα τη δούμε σε λίγο. Πιέζουνε για μείωση συντάξεων, επιμένουνε. Τι δεχθήκατε αυτή την πίεση, κύριε Ρωμανιά? Όχι, Γιώργο. Είπαμε ότι εμείς έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Προωθείτε κανονικά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Προωθούνται κανονικά οι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αυτά που είπε στις προγραμματικές δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλαδή, σήμερα διαβεβαιώνει ο Γιώργος Ρωμανιάς ότι. Στην πίεση αυτή των Τροϊκανών, το ξέρει όλη η κυβέρνηση ότι πιέζουν για μείωση μισθών και συντάξεων. Και η Μέρκελ το είπε στον Τσίπρα. Ναι. Η Μέρκελ είπε στον Τσίπρα, κόψε συντάξεις. Και τη λέει αυτό ξέχνατο. Λοιπόν, εσείς στις κουβέντες που κάνετε, τα τεχνικά κλιμάκια τα δικά σας με τους υπόλοιπους, είχαν τέτοια πίεση, τους είπαν άντε να συνεχίσουμε να κόβουμε κλπ. Στα τεχνικά κλιμάκια, καταρχήν, καλά κάνεις και το θέτεις το θέμα, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Ελάτε. Πρώτον. Η δουλειά που γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τη σημερινή δουλειά.
Στην προηγούμενη περίοδο πηγαίνανε οι Τροϊκανοί μέσα στα γραφεία, μέσα στα των υπουργεία υπουργών. Και δίνανε οδηγίες και κάνανε παρατηρήσεις ακόμα και στους υπουργούς. Μάλιστα. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κανείς από τους θεσμούς, από τα τεχνικά κλιμάκια, δεν έχει πατήσει τα πόδια τους στα υπουργεία. Μάλιστα. Πηγαίνουν υπάλληλοι από την ιεραρχία, την υπαλληλική ιεραρχία. Και μιλάνε μαζί τους. Και δίνουν μαζί τους, ναι, απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα με αριθμούς. Ήρθε δικό σας τεχνοκράτης να πει, κύριε Ρωμανιά, πήγα κάτω στο ισόγειο που τους έχουμε στο δεύτερο, στο τρίτο. Και μου είπαν, πες στο Ρωμανιά ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις. Ναι. Εσείς το αισθανθήκατε αυτό? Όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχει λεχθεί. Δεν μπήκε έτσι. Απλώς ρωτούν συγκεκριμένους αριθμούς. Ναι. Τι θα προκύψει από εδώ, τι θα προκύψει από εκεί. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπαίνουν παραπέρα. Άλλωστε και οι οδηγίες που έχουν όσοι πηγαίνουν από την ιεραρχία, από μάλιστα την υπαλληλική ιεραρχία, όσοι πηγαίνουν εκεί, ναι, περιορίζονται σε αυτές τις απαντήσεις. Επί συγκεκριμένων αριθμών δίνουν απαντήσεις. Πέραν αυτού ουδέν. Τα άλλα όλα είναι πολιτικά ζητήματα και έχουν να κάνουν σε ανώτερο επίπεδο. Μαθαίνω ότι ακόμη η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και ακόμη το να μην μειωθούν οι επικουρικές πάει για λίγο στο σιρτάρι. Όχι. Μέχρι να ξεπεράσουμε το σκόπελο. Όχι. Δηλαδή θα πάρει 2 εβδομάδες μετά το Πάσχα, λέει, θα έρθει αυτό. Για να ξεπεράσουμε το σκόπελο Eurogroup, ιστορίες κλπ. Αυτό μαθαίνω. Είναι μία σειρά νομοθετημάτων. Μάλιστα. Τα οποία έχουν πάρει τη σειρά τους. Είναι ένας αριθμός νομοθετημάτων που έχει πάρει τη σειρά του. Μάλιστα. Αυτό, η ρήτρα δηλαδή μηδενικού ελλείμματος, θα πάει και αυτό με τη, ναι, σειρά του. Δεν έχει σημασία αν θα πάει μία ή 2 εβδομάδες μπροστά ή πίσω. Μπορεί να πάει αυτή τη βδομάδα, μπορεί να πάει την επομένη. Θα πάει όμως. Και θέλω να πω το εξής. Ναι. Τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος εμείς την έχουμε καταργήσει ήδη στην πράξη. Μάλιστα. Από την 1η του Γενάρη δεν ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Οι συντάξεις, οι επικουρικές, χορηγούνται κανονικότατα. Δεν έχει γίνει καμία μείωση. Απλώς και μόνο, ναι, είναι ένα τυπικό στοιχείο να περάσει από τη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι προγραμματισμένη. Από εμάς έχει γίνει, έχει καταρτιστεί, έχει προωθηθεί. Θα πάρει τη σειρά της και θα περάσει κι αυτή. Καμία ανησυχία. Βλέπω σήμερα εδώ, στην εφημερίδα Επένδυση, ότι με ομόλογα αντί ευρώ θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχει πάρει ταυτή σας τίποτα από αυτή την ιστορία, σε κάποια σύσκεψη κλπ? Όχι, Γιώργο, δεν έχει πάρει. Εγώ διαβάζω κάποια δημοσιεύματα τώρα τελευταία. Διάβαζα από την περασμένη εβδομάδα. Πόσοι προλαβαίνουν να φύγουν, λέει, πριν πάνε όλοι στα 67 και στα 62. Διαβάζω σε άλλη εφημερίδα, Ευκαιρία, λέει, να φύγετε τώρα. Αυτά όλα είναι, με συγχωρείς, θα την πω την κουβέντα, παραμύθια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι εμείς τα όρια ηλικίας δεν τα ανεβάζουμε. Τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιωτικά δικαιώματα δεν τα επηρεάζουμε. Ναι. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω από ποιες δημοσιογραφικές φαντασίες βγαίνουν όλα είστε αυτά σαφείς τα σενάρια. Να πάρει μια ανάσα ο Γιώργος ο Ρωμανιάς. Φίλες και φίλοι, θα πω το εξής. Μέχρι τα μεσάνυχτα ήταν στο Υπουργείο, πρωί-πρωί είναι εδώ. Είναι σεμνός άνθρωπος και δεν το λέει, δεν πειράζει, σας το λέω εγώ. Πάμε γρήγορα στα θέματά μας. Χθες υπήρξε μια εξέλιξη, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη, σε ό,τι αφορά ότι φεύγει το Δουνουτού κλπ. Το ψάξα το απόγευμα και η απάντηση, η οποία, ξέρετε, εγώ του Δουνουτού δεν σου έχω εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η αλήθεια ποια είναι? Πήρανε άδεια, γιατί για να φύγουν από την Ελλάδα πρέπει να πάρουν άδεια από την κυρία Λαγκάρτ. Πήρανε άδεια να πάνε να κάνουν Πάσχα. Και βγαίνει λοιπόν η Bild, και το ξέρετε κύριε Αλεξιάδη, το ξέρετε κι εσείς κύριε Μουζάκη, φεύγει το Δουνουτού από την Ελλάδα κλπ. Να πάει στο καλό. Πήραν άδεια να πάνε να κάνουν Πάσχα. Την Τετάρτη του Πάσχα θα είναι εδώ. Γιατί σας το λέω αυτό? Χθες μας πρίξαν όλη μέρα. Μια το Spiegel, μια η Telegraph, μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο Dice Bloom, μια ο ένας, μια κλπ. Και αφού όλη τη μέρα μας πρίξανε Brexit, ιστορίες, μέχρι ο Αναστασιάδης στην Κύπρο, ο κύριος Αναστασιάδης, που θα μπορούσε να το παρακάμψει αλλιώς και να μην πει τίποτα, είπε, ναι, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για Brexit. Μέχρι και ο Αναστασιάδης βγήκε και έριξε χολή πριν τη μεγάλη εβδομάδα για την Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι απίκο σε κάθε θέμα που αφορά την Κύπρο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Αναστασιάδη, ίσα-ίσα. Αλλά θα μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό. Το βράδυ λοιπόν το Spiegel, αφού όλη τη μέρα μας είχαν πρίξει. Όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα. Ο ένας Brexit, ο άλλος αντέχεται μέχρι Μεγάλη Πέμπτη. Ο άλλος... Υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και αν δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εισόδων, δεν θα τρέχαμε να κουβεντιάζουμε. Το βράδυ λοιπόν το Spiegel, και αυτό είναι πληροφορία η οποία έρχεται από τους ίδιους Γερμανούς, λέει, η λίστα Βαρουφάκη έχει θετική ανταπόκριση
και στην Γερμανία και στους υπολείπους. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Λεξιάδη, αυτό το πράγμα? Καταρχάς, κύριε Αυτιάνα, για το να φύγει το Δουνουτού, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει όλους και μακάρι κάποια στιγμή όλη αυτή η εποπτεία που έχουμε στη χώρα μας να τελειώσει και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μόνοι μας. Αλλά αυτή εδώ η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα που υπάρχει από συγκεκριμένα, όχι όλα, μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, δείχνει και την πολιτική σκοπιμότητα. Ότι δεν τους ενδιαφέρει στην ουσία να υπάρξει μια συμφωνία, δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική, τους ενδιαφέρει να επιμένουν σε μια πολιτική η οποία έχει καταδικαστεί στην αποτυχία και για την οποία εκφράζει ο ελληνικός λαός. Σε ό,τι αφορά τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της λίστας Βαρουφάκη κτλ., υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με συγκεκριμένα μέτρα, κοστολογημένα κτλ. Πάνω σε αυτό να κουβεντιάσουν. Πάμε λοιπόν καρέ-καρέ να δούμε τα πράγματα μας. Ναι, κύριε Ρωμανιά. Να κάνω μόνο τούτη την προσθήκη. Έλατε. Εμένα όλοι αυτοί οι διάφοροι, τέλος πάντων, δίθεν ιδιοσιογραφία, δίθεν πληροφόρηση κτλ. Μα έρχεται από τη Γερμανία και απ' έξω κατευθύνεται αυτό το πράγμα. Μου υποβάλλει την αίσθηση ότι το σύστημα αμήνεται επιτιθέμενο. Ποιο το σύστημα. Η Γερμανία λέει και οι υπόλοιποι. Όλο το σύστημα. Δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είναι όλο το σύστημα. Το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να απαξιώσει την κυβερνητική προσπάθεια και να υποβαθμίσει τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται για να αυτή τη στιγμή. Επειδή τα λέμε όλα. Το σύστημα αμήνεται και επιτίθεται. Το διεθνές σύστημα και το ελληνικό και το διεθνές. Πάντως. Εμθαμείνει με τις επιθέσεις. Πάντως και εμείς θα μπορούσαμε δύο μήνες τώρα να είχαμε καθαρίσει το ματσάκι με τους χαμηλόμισθους του Δουνουτού και να είχαμε πει πέντε πραγματάκια. Πέντε εμείς, πέντε αυτοί, μισό βήμα μπρος πίσω. Έλα να το μανουβράρουμε όπως οι καπιτανέοι στα λιμάνια και να έχει τελειώσει η ιστορία. Όχι να μας λένε Μεγάλη Πέμπτη αντέχετε, Μέγα Σάββατο ανασταίνεστε, Κυριακή του Λαζάρου ή Σάββατο των Βαΐων, δεν ξέρω τι κλπ. Τα πάνε άποδα. Ναι, Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, το Νατάλο. Γιώργο, αυτή είναι η ιστορία. Γιώργο, διαψεύδονται συνεχώς. Διότι και θα διαψεύδονται. Εγώ ρώτησα το Ομάρδα και του λέω, αν έχει μεταξύ μισθών και συντάξεων και προμηθευτών για να πληρώσουν μισθούς από έργα του δημόσιου, δεν θα κοιτάξει. Μου λέει μισθούς και συντάξεις θα κοιτάξω πρώτα. Ακριβώς. Λεφτά για τις συντάξεις υπάρχουν, κύριε Ρωμανιά, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Ασφαλώς, το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην καταβληθούν κανονικότατα και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις. Καμία ανησυχία. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, το λέτε. Και απολύτως, εγώ το κρατάω. Με απόλυτο τρόπο. Αυτό. Κύριε, πάμε στον έμφυα. Πάμε στον έμφυα. Μισό. Ναι, πέστε μου. Πάνω σε αυτό. Αν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει συντάξεις, την επόμενη μέρα θα είναι αντιπολίτευση. Είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι το εξής. Ότι πέντε χρόνια τώρα δεν φτιάξαμε ούτε φορολογικό μηχανισμό, ούτε μηχανισμό στο ΙΚΑ προκειμένου να μπορούμε να συλλέξουμε τα έσοδα που χρειάζονται για να μην αμφισβητείται κάθε μέρα αν θα πληρώσουμε συντάξεις ή θα πληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φτιάξτε μου παιδιά το ακουστικό, δεν ακούω τίποτα από το κοντρόλ. Πάμε γρήγορα στον έμφυα. Κύριε Μουζάκη, κύριε Αλεξιάδη, φαίνεται ότι αυτός ο καινούριος έμφυα θα είναι τι? Θα έχει πολύ χαμηλό αφορολόγητο, ξεχάστε 400.000 για αφορολόγητο 500.000 για το ζευγάρι και 200 κλπ. Κλπ. Αν είναι το αφορολόγητο 50 χιλιάρικα, να κάνετε το σταυρό σας. Επίσης, πάμε σε αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Δεν καταργείται η έκτακτη φορά, αντίθετα. Λέει σήμερα η αγορά ότι ένα από τα μέτρα τα οποία θέτουν οι δανειστές είναι να επανέλθει ολόκληρη η έκτακτη φορά πάνω από τις 12.000. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο νέος φόρος ακινήτων. Ποιος θα είναι ο νέος έμφυα? Κύριε Λεξιάδη, τι πληροφορίες έχετε? Κύριε Αυτιά, υπάρχουν πληροφορίες και δημοσιεύματα τα οποία ελπίζω να διαψευστούν. Διότι αν η κυβέρνηση δεν καταλάβει το τι ήταν ο έμφυα για την προηγούμενη κυβέρνηση και κάνει τα ίδια λάθη, θα έχει και το ίδιο πολιτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ο έμφυα ήταν ένας βάρβαρος φόρος, ένας άδικος φόρος και να σας δώσω το νούμερο. Προμνημονίου μαζεύαμε από τη φορολογία κινήτων περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ και ο έμφυα είχε στην εισηγητική έκθεση του νόμου 3,3 δις. Και μαζεύει γύρω στα 2,7, όπως είπε ο κύριος Μουζάκης. Είναι ένας άδικος και αναποτελεσματικός φόρος. Πρέπει να υπάρξει γενναίο αφορολόγητο και μεταφορά του φορολογικού βάρους στις υψηλές και πολύ υψηλές περιουσίες συνολικά. Λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Πάμε μετά στο παράδειγμα. Ναι. Θέλω να δούμε τον κύριο Μάρδα. Πήγα στο γραφείο του χθες και κάναμε μια κουβέντα. Φίλες και φίλοι, θέλω να δείτε τώρα τον υπουργό τι ακριβώς μου είπε.
Ποια είναι η κόκκινη γραμμή σε αυτά τα εντάλματα? Δηλαδή, αν έχετε να πληρώσετε μεταξύ μισθών και συντάξεων και πληρωμή προμηθευτών του δημοσίου, ποιος προηγείται, κύριε Υπουργέ? Σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει υπουργός ο οποίος θα δώσει μια προτεραιότητα στις προμήθειες εγκαταλείποντας τους μισθούς. Οι μισθοί συντάξεις είναι η πρώτη προτεραιότητα, αυτό είναι μια πρακτική, ναι, μπορώ να σου πω, παγκόσμια. Μετά υγεία, παιδεία. Και από εκεί και πέρα, ναι, έπονται όλα τα υπόλοιπα. Υγεία, παιδεία σαφώς, και υπάρχει μια ιεράρχηση των δαπανών που είναι μια πρακτική που ακολουθείται διεθνώς και αυτή την πρακτική ακολουθούμε και εμείς δίνοντας έμφαση στους μισθούς και τις συντάξεις. Οι συνταξιούχοι που σας συναντούν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σας ρωτάνε μέχρι πότε θα έχουμε λεφτά για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις? Ακόμα και αν ρωτάνε, απαντώ αυτό το οποίο σας είπα. Ότι κύριο μέλημά μας, ναι, είναι να μπορούμε να πληρώσουμε στους χρόνους που πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, κάθε υπουργό οικονομικών. Της πιο πλούσιας χώρας μέχρι της πιο φτωχής χώρας που υπάρχει στον πλανήτη. Γιατί οι ξένοι λένε ότι η Ελλάδα δεν θα έχει λεφτά μέχρι ενός ορίου? Άλλοι βάζουν τον Μάιο, άλλοι βάζουν τον Ιούνιο, άλλοι βάζουν τον Ιούλιο. Τι απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο καθηγητής, ο κύριος Μάρδας? Ο Υπουργός Οικονομικών λέει το εξής απλό: όταν τρέχει μία διαπραγμάτευση, ναι, και όταν υπάρχουν αρκετές διέξοδοι έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας μιας οικονομίας, ναι, τα όσα ακούγονται είναι, μπορώ να σας πω, μία δικιά τους υπόθεση. Έχουν τα δικά τους ερευνητικά κέντρα τα οποία υπολογίζουν με τον όποιο τρόπο θέλουν να υπολογίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι συχνά κάνουν λάθος. Σας είχα ακούσει πριν από λίγες μέρες, και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι είναι ισχυρή η πίεση των εταίρων μας για μείωση συντάξεων, είτε επικουρικών είτε κύριων, και μάλιστα αυτό έχει φτάσει και σε ανώτερα κλιμάκια. Συνεχίζεται αυτή η πίεση, κύριε Υπουργέ? Ναι, κοιτάξτε, συνεχίζεται αυτή η πίεση. Συνεχίζεται, συνεχίζεται με την έννοια ότι είναι μία θέση, ναι, τους, αλλά η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, έχει θέσει τέσσερις κόκκινες γραμμές. Ναι. Μία από τις τέσσερις είναι ότι δεν θα δεχθούμε νέα μείωση των συντάξεων και των μισθών. Τι προτείνει η κυβέρνηση, και αυτό, αν θέλετε, το έχουν καταλάβει και ακόμα και η κυρία Μέρκελ το είπε, ναι, ότι η κυβέρνηση προτείνει το εξής απλό: θέλετε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι, και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, ναι, που σημαίνει τόσα θέλουμε να δούμε ως πλεόνασμα, να το πούμε πολύ πιο απλά. Λοιπόν, εμείς θα σας τα δώσουμε με έναν άλλον τρόπο σε σχέση με αυτόν που συνηθίζατε στο παρελθόν. Αυτή είναι η λογική, αν θέλετε, η νέα κουλτούρα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και βέβαια δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι αυτό είναι ανέφικτο. Γιατί πρώτα-πρώτα, αν κάποιος πει ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος έτσι, ναι, ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα, ναι, μπορώ να σας πω, να έρθουμε τώρα στο ρόλο του καθηγητή, ναι, αυτόματα καταργεί την οικονομική επιστήμη. Μάλιστα. Η οικονομική επιστήμη δίνει δεκάδες λύσεις για ένα πρόβλημα, όχι δύο, δεκάδες λύσεις. Και εμείς έχουμε επιλέξει μία από τις δέκα. Η προηγούμενη κυβέρνηση έχει επιλέξει μια άλλη λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Εμείς θεωρούμε ότι η προηγούμενη δεν ήταν η προσήκουσα. Ναι. Η δική μας είναι αυτή η οποία μπορεί να λύσει με ένα καλύτερο τρόπο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Ως εκ τούτου εισάγεται μια νέα κουλτούρα, μια άλλη οικονομική πολιτική, όπως λέμε, ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο είναι απόλυτα κατανοητό, μπορώ να σας πω, από τους εταίρους μας. Απλά και μόνο είχαν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες επιφυλάξεις. Τα είδατε αυτά στις διαπραγματεύσεις, αλλά σε τελική ανάλυση η όλη διαπραγμάτευση κινείται πάνω στις υδροτροχές πλέον που έχουμε χαράξει εμείς. Ελπίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης ώστε να εισρεύσουν χρήματα? Γιατί από τη μια είπατε ότι γίνονται περικοπές, από την άλλη στέκεστε στην μη περικοπή. Περικοπές ό,τι αφορά το σκέλος της πατάλης. Ναι, της πατάλης. Απ' την άλλη μαζεύεται από παντού. Πόσο θα αντέξει η οικονομία να μην έχει εισροές, γιατί από τον περασμένο Ιούλιο έχουμε να πάρουμε χρήματα από τους δανειστές. Πόσο θα αντέξει λοιπόν η οικονομία να μην έχει εισροές απ' έξω και παράλληλα να ξύνει τον πάτο του βαρελιού, όπως λέμε, για να βρει χρήματα με μια απεγνωσμένη προσπάθεια? Πόσο θα αντέξουμε ακόμα? Κοιτάξτε, γιατί αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει από το 2012. Έτσι. Θυμάστε που είχαμε μια πολύ άσχημη περίοδο, ναι, και μια περίοδο που μπορώ να σας πω, όπου η τότε κυβέρνηση, ναι, απέκτησε και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης του προϋπολογισμού σε σχέση με την τωρινή. Να σας υπενθυμίσω, τότε, λίγο αργότερα βέβαια, ναι, μετά το 2012, η τότε κυβέρνηση μπορούσε να αυξήσει τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τις εκδόσεις των έντοκων γραμμάτων, ναι, του δημοσίου, από 15 δις στα 18 δις. Μάλιστα. Εμείς αυτό δεν το κάναμε ως τώρα. Ως εκ τούτου,
Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητες της χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε μην αντιμετωπίζεται το παραμικρό πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τρέχει μια διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, όταν υπάρχει αυτή η δυναμική στη διαπραγμάτευση, εκείνο που περιμένουμε εμείς είναι να δούμε το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να ρυθμίσουμε τα όσα θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, μήπως χάσαμε χρόνο, χάσαμε φίλους και χάσαμε και λεφτά από αυτή την ιστορία? Μήπως θα μπορούσαμε γρηγορότερα να είχαμε λύξει αυτά τα θέματα? Να τους πούμε, αυτά είναι, πέντε δικά μας, πέντε δικά σας, κάνουμε μισό βήμα προς εμείς, μισό βήμα πίσω εσείς και τελειώσαμε, ώστε να κερδίσουμε χρόνο για ανάπτυξη. Το ξέρετε πολύ καλά. Διότι φαίνεται ότι το δεύτερο εξάμηνο θα έχετε λεφτά λόγω του ΕΜΦΙΑ και λόγω των φορολογικών δηλώσεων. Τα έχετε. Θα έχετε έσοδα. Έχετε και τώρα από τη ρύθμιση, αλλά μέχρι τότε ο χρόνος είναι πολύς. Ευελπιστείτε ότι θα τελειώσουμε, εν πάση περιπτώσει, μετά από 10 μέρες αυτή τη διαπραγμάτευση, ώστε να τελειώσει και αυτή η αγωνία για τον κόσμο και για την κυβέρνηση παράλληλα? Κοιτάξτε, όλοι θα θέλαμε να τελειώσει η διαπραγμάτευση σε μία μέρα. Αλλά ξέρετε, κάθε διαπραγμάτευση έχει κάποιες φάσεις. Δηλαδή, πρέπει να οριμάσει κάτι. Εκείνο που ζητάμε εμείς είναι η δυνατό μεγαλύτερη, γρήγορη μάλλον, οριμάση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτό όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από το απέναντι μέρος. Βλέπετε, περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές, υπήρχε μια απεισιοδοξία, κάποιοι εισήγαγαν κάποια σενάρια καταστροφολογίας. Τα θυμάστε αυτά, τα ζήσαμε στους προηγούμενους μήνες. Περάσαμε την περίοδο των συγκρούσεων, μπήκαμε στην περίοδο της συνεννόησης και τώρα οδηγούμαστε σε μια περίοδο ορίμασης. Αυτά μακάρι να περπατούσαν πιο γρήγορα. Αλλά και οι θεσμοί, όπως ξέρετε, έχουν τους δικούς τους ρυθμούς. Και αυτό κάποιος το ζει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκεί περιμένουμε κάποια πράγματα να τελειώνουν πιο γρήγορα, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπετε και εκεί υπάρχουν κάποιοι ρυθμοί που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Σας έχουν κουράσει κάποιες δηλώσεις βουλευτών που εκασταχού εκάστοτε από καιρού εις καιρών αναφέρονται ακόμη και στο ενδεχόμενο να φύγουμε από το ευρώ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πόσο αυτό σας δημιουργεί προβλήματα στη σχέση σας με την τεκμηρίωση ή τη λύση οικονομικών προβλημάτων? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, αυτό δεν επηρεάζει. Απλά και μόνο κάποιες δηλώσεις που δεν έπρεπε να ήταν αυτές που είναι. Και δεν γίνονται στο πλαίσιο κάποιας σκοπιμότητας, αλλά απλά και μόνο κάποιος εκφράζει την αντίληψή του για ένα οποιοδήποτε θέμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες στον κόσμο που δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι το μόνο το οποίο προκαλεί. Μην έχετε την εντύπωση ότι στο εξωτερικό ή οπουδήποτε οι επαγγελματίες επηρεάζονται από οποιασδήποτε δηλώσεις. Αυτές έχουν μία απήχηση στο εσωτερικό και συχνά δεν δημιουργούν εκείνο και το κλίμα το οποίο θα θέλαμε να έχουμε. Κύριε Υπουργέ, ακούγεται μετεπιτάσιος, είχε ακουστεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ότι με μία κάρτα θα πληρώνονται γιατροί, δικηγόροι, δηλαδή εκεί που υπάρχουν αιστείες φοροδιαφυγής κατά την κάστοτε κυβέρνηση. Αυτή η κάρτα πληρωμών θα σας βοηθήσει ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, να εισθρέψει περισσότερο χρήμα? Και παράλληλα, κάποιες από αυτές τις αποδείξεις θα μπαίνουν σε λοταρία, όπου εκεί είπε ο κύριος Βαρουφάκης, με τον οποίο έχετε καλή, πολύ καλή συνεργασία, θα έχουμε μια εισρωή χρημάτων. Θα σας βοηθήσει αυτό? Κοιτάξτε, κάθε τι που οδηγεί στην εποπτεία κυκλοφορίας του χρήματος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Επίσης και διάφορα άλλα γεγονότα που ζούμε στο δρόμο, με κλοπές και τα λοιπά, θα εκλείψουν, γιατί κάποιος δεν θα έχει μετρητά επάνω του, αλλά θα έχει μία κάρτα και θα μπορεί να κινείται με αυτή την κάρτα. Όλα αυτά διευκολύνουν όλη αυτή τη διαδικασία που έχει σχέση με την κίνηση του χρήματος, με τη φοροδιαφυγή και οτιδήποτε σχετικό. Οπότε αυτός ο εξυγχρονισμός που σε πολλές χώρες ήδη υφίσταται. Δηλαδή, αν πάτε στην Δανία και την Νορβηγία, δεν θα δείτε να κυκλοφορεί μετρητό στον δρόμο. Μόνο οι τουρίστες και εμείς κυκλοφορούμε μετρητό. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μία κάρτα και τακτοποιούν όλες τις συναλλαγές. Και βέβαια από εκεί και πέρα πάνω από 1.500 ευρώ μέσω τραπέζης. Αυτό καταλαβαίνετε κινείται προς μια κατεύθυνση μείωσης φοροδιαφυγής. Γιατί από εκεί και πέρα μπορείς να δεις τι ακριβώς γίνεται, πού πάνε αυτά τα χρήματα, από πού έρχονται κτλ. Και βέβαια έχουμε άλλα δύο θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύνδεση ταμιακών μηχανών με την εφορία. Αυτό είναι κεφαλαιώδες θέμα. Το βλέπετε να συντομεύεται στην υλοποίησή του? Κοιτάξτε, όλες αυτές οι διαδικασίες ψηφιοποίησης, όπως λέμε, της οικονομίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, έτσι ώστε η οποιαδήποτε οικονομία να λειτουργεί εύρυθμα.
Και αυτό είναι μία επιδίωξη και αυτής της κυβέρνησης. Βέβαια ήταν και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά οι ρυθμοί και οι ταχύτητες προηγούμενης κυβέρνησης, μπορώ να σας πω, δεν έδωσαν τα αποτελέσματα που έπρεπε να δώσουν. Για να πάμε τώρα στο αντικείμενό σας. Έχετε γράψει αρκετά βιβλία για την πέταξη της φοροδιαφυγής στα καύσιμα, στα τσιγάρα κλπ. Κλπ. Στα ποτά και ούτω καθεξής. Αν σας ρώταγε ο γειτονάς σας ή ο Αλέξης ο Τσίπρας, Δημήτρη, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, τι θα του λέγατε? Θα τα δείτε την επόμενη εβδομάδα, είναι η απάντηση. Δηλαδή θα έχουμε ανακοινώσεις για την πέταξη της φοροδιαφυγής. Και για την εποπτεία της αγοράς των καυσίμων. Θα πάρουμε μια γεύση από αυτό. Θα πάρετε μια γεύση. Ναι. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα σύνολο μέτρων. Ναι. Όχι απλώς τα έχουμε ετοιμάσει, αλλά τα έχουμε ενσωματώσει και στην εθνική νομοθεσία. Από εκεί και πέρα αυτά θα τα δώσουμε στα συναρμόδια Υπουργεία. Ναι. Και θα τους προτείνουμε ότι αυτές είναι οι λύσεις σε ό,τι αφορά τις αλλαγές των νόμων. Αυτά τα προεδρικά διατάγματα χρειάζονται. Ναι. Αυτό το σύστημα προτείνουμε σε ό,τι αφορά τις ποινές. Όλα τα έχουμε ετοιμάσει, θα τα δώσουμε και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει η εφαρμογή αυτών εδώ των συγκεκριμένων λύσεων μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων. Όλα αυτά λοιπόν εκτιμάτε ότι τι θα αποφέρουν στον κρατικό κορβανά, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τα έσοδα που δεν είναι δικές μας, είναι εκτιμήσεις τρίτων. Κάποιες μπορεί να ηχούν και πολύ ψηλές. Ναι. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κλειδωθούν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία αποτελούν κατά πολλούς εστίες φοροδιαφυγής. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ό,τι εξοικονομήσουμε είναι όφελος. Θηρίδες, όπου και εκεί ενδέχεται να υπάρχει μιας μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, εκεί θα ελεγχθούν. Οι θηρίδες, όχι, τέτοια πράγματα όχι. Δεν μπορεί να γίνουν. Ναι. Είναι αδιανόητα να γίνουν, μπορώ να σας Μάλιστα. πω. Απλά και μόνο σύμφωνα με τα όσα ετοιμάζουμε και έχουν σχέση ναι. με το ξέπνα του μαύρου χρήματος. Μάλιστα. Όποιος θέλει και καταβούληση ναι. μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει για να απαλλαγεί από αυτό το άγχος. Από εκεί πέρα όποιος θέλει ας τα κρατήσει όπου θέλει, είναι μια δική του υπόθεση. Δεν είναι δική μας δουλειά να παρεμβαίνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που ακούγεται ναι, εδώ ναι. και αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και πριν Μάλιστα. Να γίνουμε εμείς κυβέρνηση που ακούγεται δεν είναι συμπεριφορά ενός πολιτισμένου κράτους. Και μια μεγάλη πηγή εσόδων για σας, μιας και ο κύριος Μπάρδας χειρίζεται το θέμα των χρημάτων που αποδίδονται στους πολίτες. Αν δεν βάλει υπογραφή ο κύριος Μπάρδας για μισθούς και συντάξεις, δεν φεύγει ούτε ευρώ. Αλήθεια, ο έλεγχος αυτών που έβγαλαν στο εξωτερικό χρήματα χωρίς να έχουν φορολογηθεί. Δεν είναι δίκαιο, κύριε Υπουργέ, να φορολογηθούν και αυτοί? Διότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν φορολογηθεί, όλοι μας, με 52% και είμαστε και στην Ελλάδα. Ετοιμάζεται κάτι, ναι. ήδη έχετε εξαγγελίες. Βεβαίως. Ετοιμάζεται κάτι και εμείς έχουμε συμβάλει σε αυτή την ετοιμασία και σε λίγο διάστημα θα ανακοινωθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Θα υπάρχει μια φορολογία έξτρα για αυτούς οι οποίοι θα δείτε τι θα ακριβώς, τα επιστρέψουν. Έξτρα δεν είναι το έξτρα, δεν πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν, κάποιοι, ναι. όχι ακριβώς, όλοι. Όχι όλοι, σωστό. Σωστό. Όσοι εντάσσονται στην νομοθεσία περί ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ναι. θα έχουν μία λύση που θεωρούμε ότι θα τους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Αν θέλουν να συνακολουθήσουν. Κλείνοντας, ποια στιγμή αισθανθήκατε μεγάλη πίεση από τους δανειστές στις κουβέντες που κάνετε? Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν συμμετέχω στις κουβέντες. Ναι, αλλά αισθανθήκατε εγώ την πίεση στην κυβέρνηση, ναι. Νομίζω ότι αυτή η πίεση υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο το οποίο ζούμε σήμερα, ναι. ούτε κάτι ιδιαίτερα εξαιρετικό. Ζούμε μία συνέχεια των όσων ζούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Απλά και μόνο αυτό εμείς θέλουμε να το βελτιώσουμε και το ζητούμενο είναι να σταματήσει αυτό το άγχος, έτσι ώστε να ασχοληθούμε με έναν άλλο τρόπο με το σκέλος της ανάπτυξης. Πότε βλέπετε να έρχεται αυτό το σκέλος, κύριε Υπουργέ? Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται από όλη την κατάσταση. Όσο πιο γρήγορα τακτοποιηθεί το σκέλος της διαχείρισης, ναι. να το πω έτσι διαφορετικά, τόσο πιο εύκολα ανοίγει το σκέλος της ανάπτυξης. Ποια είναι η πιο μεγάλη αγωνία του Πρωθυπουργού όταν κάθεστε στο στρογγυλό τραπέζι ή στο οβάλ τραπέζι και λέει, Δημήτρη, τι κάναμε σήμερα ή τι κάναμε αυτή την εβδομάδα? Ποια είναι η πιο μεγάλη του αγωνία, του Αλέξη του Τσίπρα? Αυτό θα έπρεπε να το ρωτήσετε στον Πρωθυπουργό, γιατί δεν μπορεί εμείς να ξέρουμε. Για παράδειγμα, εμένα 5 μέρες πριν των εκλογών μου είπε, όταν το ρώτησα, δεν πληρώνει κανένας έμφυα, γιατί όλοι πίστευαν ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα χαρίσει τον έμφυα, μου λέει, έκανε έκκληση, όχι, το κράτος συνεχίζεται.
Έτσι, μιας και το δεύτερο εξάμηνο θα έχετε γύρω στα 2,5 δις από τον έμφυα, το καινούριο έμφυα και το φόρο εισοδήματος που θα πληρωθεί. Όχι καινούριο έμφυα, μην βάζετε καινούριο έμφυα, καινούριο φόρο. Νέο έμφυα, ναι. Ναι. Και καινούριο φόρο. Δεν ακριβώς θα φέρει τον τίτλο του έμφυα. Ακριβώς. Και θα είναι και διαφορετικός. Θα είναι πιο ελαφρύς. Θα είναι και διαφορετικός. Αν είχαμε την λογική να χρησιμοποιήσουμε έναν έμφυα που θα είναι τέτοια αποτελέσματα, δεν υπήρχε λόγος να τον αλλάξουμε. Σωστό. Ως εκ τούτου, αυτό αποτελούσε και δέσμευση και θα υπάρχει κάτι διαφορετικό και σε αυτό. Σαφώς ευνοϊκότερο σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα που είπατε για την αγωνία του Πρωθυπουργού, θεωρώ ότι δέχεται, βομβαρδίζεται από τόσες πολλές πληροφορίες που δέχεται δεξιά και αριστερά, που δεν μπορώ να φανταστώ ποια είναι η κυρίαρχη αγωνία η οποία του μένει στο τέλος της ημέρας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ. Δημήτρης Μάρδας, αυτά φίλες και φίλοι σε ό,τι αφορά την πορεία των συζητήσεων με τους δανειστές. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως κάθε μέρα ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας οικογενειάρχης λέει «αυτά συγκέντρωσα για τη σημερινή μέρα», ακριβώς το ίδιο κάνει και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο καθηγητής, ο κύριος Μάρδας. Να είστε καλά. Αυτή η συνέντευξη, λοιπόν, χθες το μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι ο κύριος Μάρδας ενημερώνει τον Πρωθυπουργό «Αλέξη, τόσα έχει το ταμείο». Καταλαβαίνετε λοιπόν, όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών αυτό ακριβώς κάνουν. Η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Αν δεν ανοίξατε ακόμα τα παράθυρα ή τις πόρτες, μπαλκονόπορτες του σπιτιού σας, θα δείτε μια εικόνα που θα σας δώσει τώρα, φίλες και φίλοι, ο καλός μας φίλος σκηνοθέτης, και θα το δείτε αμέσως τώρα, ο Μάνος Βελάνης. Είναι συννεφιασμένος ο ουρανός. Πάμε δηλαδή σε μια εξέλιξη καιρού μεγάλης εβδομάδας. Άστατος καιρός έως τη Μεγάλη Παρασκευή. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε όλους τους καλούς φίλους και πάω στην είδηση. Μεγάλη Δευτέρα. Ανοίγει η πύλη, κύριε Μπούρλο, που θα μπορεί ο καθένας μέσω ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στις 32.000 θέσεις εργασίας κοινωνικού περιεχομένου. Μπορούμε να έχουμε την κάρτα 636. Αφορά χιλιάδες κόσμο. Από όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και μόρια. Οι άνεργοι, με οι αυτοί που έχουν παιδιά κλπ. Είναι καλή εξέλιξη, φυσικά, κύριε Πούλο. Φυσικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Καλό είναι αυτά τα προγράμματα όσο το δυνατόν να προωθούνται. Η ανεργία είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά. Ακριβώς. Και μέσω αυτών των διαδικασιών και αυτών των δυνατοτήτων, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσουν να βρουν δουλειά και πάμε, λοιπόν, να έχουν δούμε κάποιο εισόδημα. Ακριβώς. 32.433 θέσεις εργασίας μέσω ΟΕΔ. Η διάρκεια είναι 5 μήνες. Οι αποδοχές είναι 431,75 ευρώ για αυτούς που είναι κάτω των 25 ετών, 495,25 ευρώ άνω των 25 ετών, αιτήσεις 6 έως 27 Απριλίου από Μεγάλη Δευτέρα και αιτήσεις γίνονται από μακροχρόνια ανέργους, πτυχιούχους ΑΕΗ και ανέργους άνω των 29 ετών. www.oaed.gr. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε τα επιδόματα των οικογενειών με 2-3 παιδιά, τριτέκνων, πολυτέκνων. Και βέβαια προχωρούν οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών. Μπήκε και ο ΕΕ και ο ΕΕΤΑ. Και οι περισσότεροι, φίλες και φίλοι, ρωτούν για τον έμφυα. Τι μέλη γενέστε, κύριε Μουζάκη, κύριε Λεξιάδη. Ξεκινώ από τον κύριο Μουζάκη. Ο νέος έμφυα θα έχει ατομικό αφορολόγητο? Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει το Οικονομικό Επιτελείο, χωρίς να είναι κάτι, βλέπετε, συγκεκριμένο, γιατί είδαμε για αφορολόγητα παλαιότερα τη τάξη των 500.000, πήγαμε παρακάτω. Χθες ακούστηκε κάτι για αφορολόγητο 50.000 ευρώ ανά άτομο. Θα δούμε πού θα καθίσει η μπύλη, αν μου επιτρέπετε έκφραση, γιατί όλα τα άλλα είναι σενάρια. Βεβαίως, πιθανότατα κατεβαίνουν τα αφορολόγητα όρια, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι θα έχουμε και μείωση των αντικειμενικών αξιών, πολύ δύσκολο να συλλέξει το Υπουργείο Οικονομικών έσοδα ικανά να ενισχύσουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Και κύριε Αλεξιάδη, θα είναι και αυτός πληρωμή σε 6 δόσεις ο νέος έμφυα, ο έμφυας που έλεγε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών? Ελπίζουμε, κύριε Αυτιά, να μην είναι τόσο μεγάλος ο νέος φόρος για τους πολίτες. Γιατί αν πάει να μαζέψει η κυβέρνηση 2,65 ή 2,7 δις από φορολογία στα ακίνητα, θα είναι μια βάρβαρη και άδικη φορολογία. Μάλιστα. Ελπίζουμε να είναι αλλού. Και να σας πω και το παράδειγμα που πήγα να πω πριν. Είναι δυνατόν ένας πολίτης ο οποίος έχει σπίτι στην Αθήνα και σπίτι στο χωριό, μάλιστα, να τον βάλουμε να πληρώσει έμφυα, και ένας άλλος πολίτης
που έχει 5 εκατομμύρια σε ομόλογα στο εξωτερικό να μην πληρώνει ένα ευρώ φόρο για αυτά τα ομόλογα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αδικία και πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί την επιβολή φορολογίας στο σύνολο της περιουσίας. Ξαναπείτε το ακόμα μια φορά. Στο σύνολο της περιουσίας, κύριε Αυτιά. Ξαναπείτε το ακόμα μια φορά. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις ένα σπίτι στην Αθήνα και ένα σπίτι στο χωριό να σε βάζουν να πληρώνεις φόρο για τις βασικές σου ανάγκες και όταν έχεις 5 εκατομμύρια σε ομόλογα στο εξωτερικό να μην σου λένε πλήρωσε ένα ευρώ φόρο συμβολικά. Είναι οι αδικίες και οι τρέλες. Κοιτάξτε άρα, τώρα. Μαζέψτε φόρο από το σύνολο της περιουσίας. Δείτε τώρα. Τα ακίνητα. Εάν δώσετε 300 ευρώ στο παιδί σας ή αν ο παππούς δώσει 300 ευρώ στο εγγόνι ή αν ο πατέρας δώσει 300 ευρώ στο παιδί ή η μάνα δώσει 300 ευρώ στο παιδί, χαρτζηλίκι δηλαδή, είναι τεκμήριο. Κύριε Μουζάκη, ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Εγώ θα σου πω το να του πεις πάρε 10.000 ευρώ, ναι, είναι ένα ποσό, να σου πω κι εγώ, ναι. Αλλά αυτό μου θυμίζει και τα πλήρωτα, τα ανίσπρακτα ενίκια. Μισό λεπτό. 300 ευρώ, τεκμηρίο. Θα σου πω γι' αυτό, αν μου επιτρέψετε, μια παρατήρηση για το σύνολο της περιουσίας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Για το σύνολο της περιουσίας και τη φορολογία επί του συνόλου της περιουσίας κινητής ή ακίνητης. Εγώ έχω μια ένσταση γιατί φρονώ και νομίζω ότι είχε πέσει στο τραπέζι και απεσήρθη, κύριε Αλεξιάδη, τέτοια σκέψη, γιατί ελοχεύει κίνδυνος να τα πάρουν όλοι και να φύγουν. Άρα, λοιπόν, μίλησε για ομόλογα εξωτερικού, κύριε Μουσάκη. Ναι, παιδιά, να πάμε στον ομόλογο τώρα το φοιτητή. Εν πάση περιπτώσει, για το 300 που λέει ο εδώ, ο δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Είναι, ξαναλέω, είναι διάταξη του παρελθόντος που πράγματι ο νόμος ορίζει ότι αν κάνεις μια δωρεά αγωνική παροχή από οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε, ακόμα και στα τέκνα, είναι τεκμήριο. Δηλαδή, σε ρωτάει ο νομοθέτης που βρήκε τα χρήματα. Δηλαδή, αν δώσεις στο παιδί 299 ευρώ, δεν είναι τεκμήριο. Και αν του δώσει 300 ευρώ, είναι τεκμήριο. Ωραία πράγματα. Το χρόνο, για όλο τον χρόνο. Το χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να σου μαζέψει τα 20 που του δίνει και να σου πει του δώσει 400 ευρώ. Τεκμήριο. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως. Αλεξάνδη, αυτό δεν λέτε. Είναι οι παραλογισμοί αυτοί που υπάρχουν και είπαμε. Να πω κάτι. Εάν κάποιο έχει έναν πατέρα, κύριε Ρωμανιά, θέλω να μα το εξηγήσετε αυτό κι εσεί. Με την κοινωνική θέση και άποψη που έχετε. Έχει τον πατέρα στο χωριό, ο οποίος τους παίρνει 360 ευρώ και δεν του φτάνουν ούτε για μαντήλι για να κλάψει. Λοιπόν, και πρέπει να του στείλεις 200-300 ευρώ, 400 όσους περισσεύουν, για να βοηθήσει τον πατέρα, κύριε Μπούρλο. Μπορεί να είναι τεκμήριο αυτό το πράγμα. Γιατί λειτουργεί και αντίστροφα. Ο πατέρας το φοιτητή, ο γιος που δουλεύει στην Αθήνα, αν έχει δουλειά και μπορεί να ενισχύσει τον πατέρα που είναι στο χωριό κλπ. Κλπ. Ή στο βαφτιστήρι ή δεν ξέρω τι. Να θεωρείται τεκμήριο. Τα 300 ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Να σου θυμίσω και το εξής. Ότι εκτός του γεγονότος ότι ο πατέρας, το παράδειγμα που λες, θα πρέπει να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα, επίσης αυτό θεωρείται δωρεά, χρηματική δωρεά. Αυτή έχει φόρο τη τάξη του 10%. Αν εγώ λοιπόν δώσω χρήματα στο παιδί μου για να αγοράσει, παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, οτιδήποτε. Ένα αυτοκίνητο κοστίζει πολλά. Έχει φόρο. 10%. Άρα λοιπόν, από τη μία πρέπει να δικαιολογήσω που βρήκα τα χρήματα. Μάλιστα. Αφού είναι πάνω από 300 ευρώ. Από την άλλη, αν επισήμως θέλω να το κάνω και μία είναι η οδός, δεν υπάρχει, όλα τα άλλα είναι μεσοβέζικες λύσεις, πρέπει να πληρωθεί φόρος στη τάξη του 10% στα χρηματικά διαθέσιμα που κάνω δωρεά. Ναι, εδώ τώρα έχουμε την εγκύκλιο, η οποία λέει πάνω από 300 ευρώ. Δηλαδή, έχεις ένα λογαριασμό στο παιδί. Κάναμε αγώνα για να μην θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας ο φοιτητής, ο οποίος εισπράττει τόκους από ένα βιβλιάριο εδώ με τον Αλεξιάδη και με τον Μουζάκη. Τι γινόταν μέχρι τώρα? Εάν ο πατέρας με το παιδί ή ο πατέρας έλεγε στο γιο, έλα να ανοίξει ένα λογαριασμό, παιδί μου, πού σπουδάζεις? Στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καρλόβαση Τσάμου, στη Ρόδο, στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Τα ξέρετε, γιατί όλοι έχουμε παιδιά και σπουδάζουμε. Λοιπόν, για να σου βάζω λεφτά, ο φοιτητής είχε τόκο, κύριε Αλεξιάδη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είχε έσοδα λοιπόν. Είχε έσοδα από τόκους και έπρεπε να πληρώσει και ένα σωρό λεφτά. Και έπρεπε να πληρώσει και προκαταβολή φόρου δηλαδή. Και φόρο και προκαταβολή, διότι το έσοδο από τόκους ήταν εισόδημα. Αυτό καταργήθηκε. Εδώ λύθηκε το και έρχεται, πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν η Βαλαβάνη. Διάταξη. Καλή της ώρα. Όχι, παιδιά, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Έρχεται η Βαλαβάνη και λέει έλεος, παιδιά. Μέχρι 3.000 ευρώ όποιος έχει εισόδημα δεν εμπίπτει στα τεκμήρια. Έτσι, σωστά. Είπε λοιπόν η διάταξη ότι αν έχεις εισοδήματα μόνο από τόκους ή ακίνητη περιουσία, δεν έχεις την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωση. Δηλαδή το 3.000 για τον άγαμο, το 5.000 για τον έγκαμο. Μάλιστα. Αυτή είναι σπουδαία διάταξη. Αυτό ισχύει ως τεκμήριο τώρα, έτσι. 5.000 ευρώ. Φυσικά. Φυσικά. Έχουμε λοιπόν το τεκμήριο του αυτοκινήτου, του σπιτιού κτλ. Ισχύει η έκτακτη φορά που θα καταργούντανε. Ισχύει η έκτακτη φορά μειωμένη κατά 30%. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν είχαν πει ότι προεκλογικά ότι θα καταργηθεί η έκτακτη φορά
πάνω από τα 12.000 ευρώ, διότι είναι αντισταματική, διότι επιβάλλεται και σε εισοδήματα τα οποία είναι χαμηλά, 12.000 ευρώ κλπ. Και παπάδες φούμαρα. Όχι μόνο δεν υπάρχει κατάργηση, υπάρχει απλά μείωσή της. Είπαμε λοιπόν είναι μειωμένοι συντελεστές. Ναι. Το 1, 2, 3, 4 μειωμένοι κατά 30%. Ναι. Και έρχεται σήμερα η αγορά και αποκαλύπτει ότι οι δανειστές λένε όχι, ολόκληρη έκτακτη φορά. Να μην μειωθεί 30%. Δηλαδή εδώ λέγονται και ζητούνται πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Επιστρέφουμε στο τεκμήριο με το 300. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί μπήκε 300. Αν έμπαινε, κύριε Αλεξιάδη, 3.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, ετησίως, θα έλεγε κάποιος, ναι, 2.000 ευρώ είναι ένα ποσό. Πού το βρήκες. Σου περίσσεψε. Αλλά με το 300 για όλο το χρόνο, αυτό είναι εκτός μυαλού. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Θα πρέπει, κύριε Αυτιά, να αποφασίσουμε τι φορολογικό σύστημα θέλουμε, ποιους κυνηγάμε, αν είναι να ασχολιόμαστε με αυτές τις περιπτώσεις. Σκεφτείτε δηλαδή ένας συνταξιούχος που έχει το καταπληκτικό ετήσιο εισόδημα των 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Και έδωσε 1.000 ευρώ στο παιδί του για να καλύψει κάποια ανάγκη. Είπε πριν ο Αντώνης, θα πρέπει να πληρώσει φόρο για αυτά τα χρήματα που έδωσε στο παιδί του κανονικά και θα πρέπει να δικαιολογήσει ότι αυτά τα 1.000 ευρώ προκύπτουν τα φορολογητά εισόδηματα. Έλεος, με αυτά θα ασχολείται το δημόσιο. Όμως, ας κυνηγήσει τους μεγαλοφοροφυγάδες και τους μεγαλοφυλέτες και να μην ασχολιόμαστε με τη φτώχεια. Για να μην είμαστε άδικοι, το ΣΔΟ εχθές έβγαλε ένα ολόκληρο κατεβατό. Βεβαίως. Και εκεί να πω ότι οι εφοριακοί, είτε είναι ΣΔΟΕ είτε είναι εφορίες, τρέχουν οι άνθρωποι και θα το πούμε αυτό, βρήκανε τι. Έβγαζε, κύριε Ρωμανιά, δήλωνε 700 ευρώ το μήνα. Και είχε 3 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και τον καλούνε και του λένε να δω. Πού τα βρήκες. Ή άλλα επαγγέλματα κλπ. Η ιστορία έχει ως εξής. Γίνονται διασταυρώσεις σε ακίνητα, διασταυρώσεις σε καταθέσεις και αρχίζουν σιγά σιγά οι κατασχέσεις ώστε να συμπληρωθούν τα έσοδα του δημοσίου. Αυτό, κύριε Ρωμανιά, είναι πολύ σωστό, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν 52% φόρο καλή ώρα όπως είμαστε εδώ και κάποιοι άλλοι όχι μόνο να μην πληρώνουν φόρο, αλλά να τα ταξιδεύουν όπου θέλουν τα λεφτουδάκια τους. Τι λέτε? Κοίταξε, το είπε νωρίτερα ο κύριος Αλεξιάδης. Έτσι. Πρέπει να στραφούμε σε εκείνους στους έχοντες, στα υψηλά εισοδήματα και να σταματήσουμε πλέον να ρίχνουμε το βάρος στην μάζα, στη μαρίδα, στους φτωχούς, αυτούς που δεν έχουν. Υπάρχει μία. Πώς θα την πω. Αλλά και σε αυτούς που δεν πληρώσανε φόρους, κύριε Ρωμανιά. Έτσι. Ναι, μα σε αυτούς που είχαν να πληρώσουν είναι, και δεν πληρώσανε. Σύμφωνοι. Έτσι. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστούν πάρα πολλά. Και αυτό δεν είναι μόνο για τη φορολογία, είναι και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Όπου μένουμε έκπληκτοι βλέποντας διάφορες μεθοδεύσεις και να έχουν συγκεντρωθεί μερικές δεκάδες εκατομμυρίων. Έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια συνολική απέτηση περίπου 14 δισεκατομμυρίων από ασφαλιστικές εισφορές. Σωστό, τόσο είναι περίπου. Από τις οποίες ακριβώς προβλέπεται ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν παραπάνω από 2,5 με 3. Κύριε Μπουρλό, πώς πάει η ρύθμιση? Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανταπόκριση. Έχει ρυθμιστεί ένα σημαντικό ποσό και έχει μπει και στα ταμεία ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που κρίνεται ικανοποιητικό. Βέβαια, θα πρέπει και από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Απριλίου που ισχύει η ρύθμιση να συνεχιστεί η ίδια ανταπόκριση. Για τη ρύθμιση θέλω να πω το εξής. Είναι καλή η ρύθμιση, έχει μεγάλο αριθμό δόσεων, αλλά επειδή θα πρέπει για να είναι κάποιος συνεπής να καταβάλει και τα τρέχοντα και τις δόσεις, για να μπορεί να είναι σε βάθος χρόνου η 100 δόση, είναι σημαντικό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ανάκαμψη της οικονομίας και κάποια βελτίωση. Ακριβώς, και ανάπτυξη δεν βλέπουν πουθενά. Μετά το διάλειμμα θα αναφερθούμε και σε αυτό το σκέλος της ανάπτυξης. Σε ένα λεπτό θα είμαστε μαζί σας. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα δούμε τώρα τι γίνεται με το ασφαλιστικό, τι γίνεται με όλα αυτά. Ο Γιώργος Ρωμανιάς θα είναι μαζί μας εδώ έως τις 10, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα, πολλά ερωτήματα. Κουρασμένος κόσμος, ταλαιπωρημένος κόσμος, πολύ ταλαιπωρημένος κόσμος. Και πάει και σου λέει, ξέρεις τι, θα δούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε κλπ. Γιατί το κράτος δυστυχώς έχει βαλτώσει στην κυριολεξία. Γρήγορο διάλειμμα, σε ένα λεπτό μαζί σας, 210-48-54-554, 210-48-54-342, καλημέρα papakisky.gr. Ένας μικρός σεισμός 4,2 στην Κεφαλονιά. Κεφαλονιά είναι κρατεά και μεγάλη, δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι Σάββατο του Λαζάρου. Αν άνοιξατε τώρα τις τηλεοράσεις, χθες το βράδυ είχαμε σύσκεψη. Σύσκεψη κυβερνητική. Το Eurogroup δεν πάει για Μεγάλη Τετάρτη ή για Μεγάλη Πέμπτη. Φαίνεται ότι βρέθηκαν κάποια χρήματα. Πάει κανονικά 24 του μηνός στη Λέτα της Πολωνίας. Η Λέτα στην Πολωνία είναι. Και η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι δεν θέλουμε γρήγορα Eurogroup για να μην φανεί ότι είμαστε υποπίεση. Τη νύχτα, φίλες και φίλοι, το Spiegel ανήρτησε ότι οι Γερμανοί δέχονται με καλό μάτι τη λίστα Βαρουφάκη, αφού νωρίτερα η Bild έγραφε απίστευτα πράγματα, ένα μεταξύ των οποίων ότι φεύγει άρον-άρον το Δουνουτού από την Ελλάδα, ενώ οι Δουνουτούδες φεύγανε γιατί έπρεπε να πάνε να κάνουν Πάσχα. Και για να φύγουν από την Ελλάδα έπρεπε να πάρουν άδεια. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έσκασε η είδηση, λέω: παιδιά, όπα, να το διασταυρώσουμε. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τηλεφώνημα στην Αμερική, ένα τηλεφώνημα στην Αθήνα. Λύθηκε το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη. Όχι ότι όλα είναι καλά, προς Θεού. Υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητα, υπάρχει ισχυρή πίεση, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αποκαλύπτεται σήμερα ότι μαζεύουν ρευστό, όπως λέει η Καθημερινή. Η αγορά λέει ότι μέσα στα 5 μέτρα φωτιά είναι να πληρωθεί ολόκληρη η έκτακτη εισφορά. Και όπως ακούσατε πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξη του κυρίου Μάρδα εδώ στη τηλεόραση του Sky, επιμένουν για μείωση συντάξεων. Θα το πάτε μέχρι τέλους, κύριε Ρωμανιά? Δηλαδή, θα πείτε όχι στη μείωση των επικουρικών? Γιατί δεν ζητάνε μείωση κύριων συντάξεων, ζητάνε μείωση επικουρικών μόνο, ε? Ή θέλουν και μείωση όχι, κύριων? Όχι, όχι, κοίταξε. Και κύριων? Όπως ξέρεις, ναι, για μένα τις επικουρικές υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που σημαίνει συνεχή μείωση των επικουρικών, μέχρι μηδενισμού τους θα πήγαινε αυτό. Ναι. Αλλά έχουμε και τους δύο νόμους το 2010, που έχουν αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και των κύριων συντάξεων, με συνέπεια να έχουμε έναρξη μειώσεων και των κύριων συντάξεων από το 2015 και πέρα. Μάλιστα. Η μείωση για το 2015 θα ήταν μικρή, το 2016 μεγαλύτερη και όσα θα πηγαίναμε στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη. Επομένως, έχουμε μείωση και των κύριων συντάξεων νομοθετημένη ήδη με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν θα έχουμε μείωση ούτε στις επικουρικές ούτε στις κύριες. Και τις σχετικές ρυθμίσεις που είναι ήδη νομοθετημένες, για μένα την επικουρική από το 12 με το νόμο 4052, για δε τις κύριες με τους δύο νόμους, τον 3863 και τον 3865, που πιάνουν όλο τον κόσμο, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα έχουμε αλλαγή, κατάργηση των διατάξεων αυτών. Και επομένως δεν θα έχουμε μείωση ούτε στις κύριες ούτε σε επικουρικές συντάξεις. Αυτό λοιπόν είναι τελειωμένο. Είναι τελειωμένο. Ο Γιώργος Ρωμανιάς αναλύει το ασφαλιστικό, φίλες και φίλοι. Εκεί είμαστε. Έτσι, και όχι στο Eurogroup. Ο Γιώργος Ρωμανιάς αναλύει το ασφαλιστικό. Άρα, κύριε Μπούρλο, η κόκκινη γραμμή έχει μπει σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Μάλιστα, μαθεύτηκε ότι. Και μας το είπε ο Υπουργός, ότι η Μέρκελ πίεσε και τον κύριο Τσίπρα και του είπε. Να μειώσει τις συντάξεις στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει κόκκινη γραμμή. Τι κάνει ο κόσμος τώρα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, κύριε Μπούρλο? Μένει, φεύγει, κοιτάξτε, περιμένει, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, πέραν του θέματος των μειώσεων, γιατί στις μεν επικουρικές συντάξεις οι μειώσεις που συζητούμε αφορούν αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχοι, στις κύριες αναφερόμαστε σε αυτούς που πρόκειται να βγουν σε σύνταξη, είναι νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Ο κόσμος έχει μία αγωνία σε σχέση με τις αλλαγές στα όρια ηλικίας. Μάλιστα. Αυτή είναι μία διαχρονική αγωνία. Τα ενδιάμεσα θα αυξηθούν. Δεν υπάρχει θέμα. Θέλετε, βάζουμε και ένα στοίχημα. Τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας, τα ανώτατα, τα 67 και τα 65 θα μείνουν ακλόνητα. Τα 4,5 χρόνια θα μείνουν όπως είναι, αλλά τα ενδιάμεσα θα πάρουν από 2 έως 5 χρόνια. Αυτό. Όποιος και να κατέβει κάτω, θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Ρωμανιά. Διαφωνώ και στα δύο που είπες. Άλλο τι διαφωνείτε και άλλο τι θα γίνει. Θα στο πω αμέσως. Τα ενδιάμεσα θα αυξηθούν. Διαφωνώ, το λέει, το έχει βάλει όρο μέσα. Διαφωνώ και στις δύο διαπιστώσεις που έκανες. Δηλαδή. Πρώτον, γι' αυτό που είπες, ότι τα 67 και τα 62. Δεν θα αυξηθούν. Ένα λεπτό. Είπα, δεν θα αυξηθούν. Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που το συνδέει
η παλιά. Μετά το 21 λέει ότι ανάλογα που το συνδέει το προσδόκιμο κλπ. Και τώρα μιλάω. Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάω για τώρα. Ένα λεπτό. Υπάρχει και έρευνα που λέει η σύνταξη να δίνεται στα 72. Λοιπόν, άσε με να τελειώσω. Το έχει, ο προηγούμενος υπουργός το είχε. Λοιπόν, το ζήτησε από το ΚΕΠΕ. Και από το ΚΕΠΕ μέσα του λέει 72. Όταν τελειώσει, άσε με να πω και εγώ τα δικά. Το διευκρινίζω. Εντάξει. Εσύ μόλις λοιπόν, ακούς αύξηση οριών ηλικίας σε πιάνει πανικός. Λοιπόν, τα ενδιάμεσα θα αυξηθούν. Να επανέλθω. Έλα. Έχουμε λοιπόν εδώ τα μένα ανώτατα όρια, τα οποία αν τα συγκρίνεις με τα ισχύοντα στην Ευρώπη, είναι τα ανώτατα σε σωστό, όλη την Ευρώπη. Σωστό. Δεν υπάρχει καμία χώρα που έχει πιο μεγάλα όρια ηλικίας. Σωστό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ενδιάμεσα, είπα και την περασμένη φορά και το ξαναλέω και τώρα, υπάρχει μια συνθηματολογική κουβέντα που μιλάνε για πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Όλος ο κόσμος έτσι ξέρει. Ναι. Έτσι ξέρει, έτσι ξέρει διότι έτσι πλασάρανε. Μάλιστα. Ο νόμος δεν λέει προώρες, λέει μειωμένες. Ναι. Επομένως εδώ και αυτό που είπα και την περασμένη φορά, ναι, όταν μιλάμε για το 6 και το 4,5% στο δημόσιο, το 4,5% για όσους έχουν θεμελιώσει μέχρι το 10, ότι έχουμε μείωση, ναι, αυτά δεν είναι κίνητρα που τα λένε κάποιοι συνάδελφοί σου, είναι αντικίνητρα, έτσι, είναι ποινές. Έτσι, έτσι, για να μείωση πάμε στις, μειωμένες. Εδώ λοιπόν. Άρα εδώ, οι μειωμένες. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν. Άρα θα αυξηθούν τα όρια στις μειωμένες. Επανέρχομαι λοιπόν, ναι, για να διευκρινίσω στον κόσμο που μας ακούει να μην δημιουργείται πανικός. Ελάτε. Και να ξέρουν ποια είναι τα συμφέροντά τους. Επανέρχομαι να πω ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Δημήτρης Στρατούλης διευκρίνησαν ξεκάθαρα ότι σεβόμεθα τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι όσοι έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει, το κατοχυρώσει είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Στο δημόσιο δεν υπάρχει μάλιστα, λέξη κατοχύρωση. Μάλιστα. Για όσους λοιπόν έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα δικαιώματά τους παραμένουν ενισχύοι. Δεν ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας. Ερώτημα. Ούτε για μητέρες ανηλίκου, ούτε για τα ΒΑΕ, τα ΒΑΕ και Αθηγινά, ερώτημα, ούτε για όσους έχουν πρωτοασφαλιστεί πρώτου 83, ούτε για τους ΑΜΕΑ ή τις αναπηρικές διάξεις. Αυτό που λέει το mail Βαρουφάκη, το mail Βαρουφάκη, σε ΔΕΚΟ και σε τράπεζες. Άλλο θέμα αυτό. Ναι, μπράβο, θα αυτό. Το πω εγώ αυτό. Τι είναι αυτό. Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το ξαναλέω. Όποιος για να έχει θεμελιώσει, δεν έχει θέμα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Μητέρες ανηλίκου, ναι, από τη στιγμή που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει, να μην ακούνε κανένα. Μάλιστα. Ούτε τι γράφουν οι εφημερίδες, ούτε τι λέει ο οποιοδήποτε. Είναι θεμελιωμένο το δικαίωμά τους και θα φύγουν στο όριο ηλικίας που προβλέπεται σήμερα. Δεν θα ανεβεί καθόλου το όριο ηλικίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και για τους υπαγόμενους στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Εκείνο που προκύπτει από το mail Βαρουφάκη είναι ειδικότερη ρύθμιση για τον τραπεζικό και δημόσιο εκεί τομέα. Εκεί τι θα γίνει. Ενευρία ενία δημόσιο εκεί τομέα. Εκεί τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν υπάρχει το φαινόμενο. Ναι. Μόνο για το 2014 μάλιστα, φύγανε από διάφορες τράπεζες στον τραπεζικό τομέα, φύγανε περίπου 10.000 άτομα. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι φύγανε με μειωμένα όρια ηλικίας. Μάλιστα. Και ο νόμος 3371 του 2005 μάλιστα, που προβλέπει ότι οι τράπεζες συμμετέχουν στο κόστος, ναι, που συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία η αποχώρηση, ναι, δεν έδωσαν τα αναγκαία χρήματα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχει το θέμα ότι δεν θα ξαναγίνει εθελούσια εάν η τράπεζα ή η επιχείρηση που υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάνει εθελούσια χωρίς να πληρώσει τα έξοδα τα οποία αντιστοιχούν από την εθελούσια στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό εννοεί το mail Βαρουφάκη όταν αναφέρεται στον τραπεζικό και δημόσιο τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι όσοι δεν έχουν ή όσες δεν έχουν κατοχυρώσει ή θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, ήδη με το νόμο 4093. Αυτοί ήδη έχουν πάει στα δύο. Ήδη έχουν πάει. Επομένως, προφανώς δεν συζητάμε για άλλες αλλαγές. Δεν συζητούμε για καμία αλλαγή. Λοιπόν, μια φορά ακόμα που επειδή θα ταλαιπωρείτε όμως το ΙΚΑ, κύριε Ρουμανιά, περιμένει 2 χρόνια να πάρει τη σύνταξή του. Ακριβώς, και 4,5 και 3 χρόνια. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι απαράδεκτο το 2015 να περιμένει 2 χρόνια άλλος να πάρει τη σύνταξή του. Αυτό που λέει ο κύριος Κυριακόπουλος. Τραγικό. Θα το λύσετε, κύριε Ρουμανιά, αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχετε λεφτά να δώσετε 4 δις για 400.000 συντάξεις σήμερα. Ένα λεπτό. Ε? Πρώτα απ' όλα. Άμα τα είχαμε, θα πληρώναμε το δρόμο του. Πρώτα απ' όλα, τι? Συζητούμε αν ο μηχανισμός και το σύστημα που ισχύει σήμερα, ναι, μπορεί να δώσει μάλιστα γρήγορα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να τις δώσει, όχι. Όχι, δεν μπορεί. Σαφή. Το έχουμε εξηγήσει αυτό. Μισό εδώ. Μισό, γιατί θα συνεχίσετε. Το προσωπικό είναι λίγο. Έτσι είναι όπως το λες. Πάμε γρήγορα φορολογικές δηλώσεις έως πότε?
Μέχρι 36, βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αυτό, αφού ήδη έχουμε φτάσει στον Απρίλιο μήνα και εφαρμογή δεν Μάλιστα. υπάρχει. Κύριε Αλεξιάδη, μαζεύουμε αποδείξεις. Αν δεν συγκεντρώσουμε όλες τις αποδείξεις, 22% φόρος για το κενό που θα δημιουργηθεί. Μαζεύουμε αποδείξεις, αλλά με τις φορολογικές δηλώσεις, κύριε Αυτιά, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν. Αυτό εκεί βρισκόμαστε. Άλλη δηλαδή, ιστορία. Τα χάλια του φορολογικού συστήματος είναι ότι κάνουμε αυτά που λέγατε πριν για το Χαρτζηλίκι και αυτή τη στιγμή, αν πάρετε στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρει κανένα να σας πει πότε ξεκινάνε οι φορολογικές δηλώσεις. Οι οποίες έπρεπε να ξεκινήσουν από αρχή Φεβρουαρίου, λέει ο νόμος. Έτσι, μπράβο. Από αρχή Φεβρουαρίου είχε γριά μαλλιά, αλλά δεν είχε χτένα να χτενιστεί. Για μαλλιά, ας μην μιλάμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ τον κύριο Κυριακόπουλο. Ρυθμίσεις εκτός ΙΚΑ έχουμε και για ΟΑΕ και για ΕΤΑ. Και από 8 Απριλίου ανοίγει. Και από 8 Απριλίου ανοίγει. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Λοιπόν, μένει ο Γιώργος Ρωμανιάς, κύριε Μπούρλο, κύριε Μουζάκη, κύριε Κυριακόπουλε, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο Γιώργος παραμένει, ο Γιώργος ο Ρωμανιάς, γιατί έχουμε πολλά μπροστά μας. Έρχονται και νέοι φίλοι. Γρήγορο διάλειμμα. Αν δεν σας ξαναδώ, αν θα σας ξαναδώ τις επόμενες μέρες, όσους δεν ξαναδώ, καλό Πάσχα για όσους τώρα θα φύγετε καλό από την Πάσχα. Εκπομπή και θα έρθουν οι καινούργοι. Ό,τι το καλύτερο. Φίλες και φίλοι, γρήγορο διάλειμμα. Σε μισό λεπτό μαζί σας, γιατί έχουμε ένα ντόμο από δικά σας ερωτήματα. Ποιος απαντάει? Γιώργος Ρωμανιάς. Έξι λεπτά πριν από τις 9, σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Του Λαζάρου σήμερα, αναισθήθη ο Λάζαρος, να δούμε πότε η εθνική μας οικονομία, η πατρίδα, αν θέλετε. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης. Πριν καλημερίσω τους προσκεκλημένους, να σας πω ότι το Spiegel, αφού χθες και προχθές μας άλλαξε τα φώτα, έλεγε και έλεγε και έκανε και έδειχνε κλπ. Κλπ. Είπε ότι οι θέσεις Βαρουφάκη αρχίζουν και γίνονται σιγά σιγά αποδεκτές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δια της κυρίας Λαγκάρτ, είπε δεν αποσύρω τους εκπροσώπους μου από την Αθήνα, αλλά θα πάνε να κάνουν Πάσχα στις δικές τους χώρες και χρειάζεται άδεια για να φύγουν από την Ελλάδα. Σύσκεψη του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ με τους οικονομικούς υπουργούς. Το Eurogroup μάλλον δεν θα γίνει Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη Πέμπτη, θα γίνει 24 Απριλίου, παρακαλώ, στην Λετωνία και όχι στην Πολωνία που είχα πει πριν από λίγη ώρα. Και οι υπόλοιπες ειδήσεις έχουν σχέση με το πρόγραμμα ανεργίας τη Μεγάλη Δευτέρα που ξεκινάει. Μπορείτε να μπείτε στο www.oed.gr, όπου εκεί να υποβάλλετε αίτηση, λαμβάνετε υπόψη αν είστε άνεργος, αν έχετε παιδιά, τι εισόδημα είχατε κλπ. Κλπ. Γιατί αυτά είναι μονάδες μπόνους που προσμετρώνται. Πολλά ερωτήματα για συντάξεις, πολλά ερωτήματα για επιδόματα. Μεγάλη Τετάρτη χορηγούνται και οι καλεσμένοι μας. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζηδάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Γιώργος Αμυράς, συνάδελφος δημοσιογράφος, χρόνια από την Εξπρές, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Εξπρές, εγώ είμαι Ρησία, εσύ, φίλοι, χρόνια. Όλοι στην πολιτική πήγατε. Καλημέρα, ναι. Ο δυσέβρετος, ο κύριος Τάσος, σεισμολόγος στο επάγγελμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τάσο. Καλώς ήρθατε. Μάλιστα, σήμερα ο Ζωσπάστης λέει ότι με δόσεις βγαίνουν στη φόρα οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Τώρα μεταξύ μας μόνο το κουκουέ κάνει αντιπολίτευση. Ναι. Και βέβαια, δεν σας στείγει αυτό, κύριε Χατζηδάκη, γιατί ξέρω ότι έχετε οξύ τόνο αντιπολιτευτικό και ουσιώδη. Δεν είπα τίποτα. Ναι. Άλλωστε, δεν είναι αυτός σκοπός η αντιπολίτευση. Αυτός είναι σωστό. Αυτός, και βέβαια, το κυρίαρχο είναι να λέμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και να είμαστε χρήσιμοι. Έτσι. Γιώργος Ρωμανιάς, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ξεκινώ από εσάς. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Γιατί παρακολουθούσα όσο περίμενα. Δεν υπάρχει νέο έμφυα. Ο έμφυα καταργείται. Ναι, και ένα. Στη θέση του σχεδιάζεται ένας νέος φόρος, ο οποίος θα αφήνει απ' έξω την μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Θα το δούμε αυτό. Θα την προστατεύει. Ναι, ναι. Και όπως δήλωσε η αρμοδία η κυρία Βαλαβάνη, αφού πρώτα επικαιροποιηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, στη συνέχεια θα προσδιοριστεί το ατομικό αφορολόγιο, το οποίο ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί. Άρα, ο τίτλος νέος έμφυα δεν ισχύει. Δεν υπάρχει. Ο έμφυα καταργείται. Οριστικά, αμετάκλητα, τέλος. Λοιπόν, ο έμφυα καταργείται.
Είναι όπως η Τρόικα που έγινε. Ναι, ναι, για πείτε το. Κύριε Τάσιο. Ναι, όπως η Τρόικα. Δεν είχε να γίνει ψάρι, κύριε Τάσιο. Εντάξει, εντάξει, τώρα μην αδικείτε την προσπάθεια. Μην κάνετε δίκη προθέσεων, κύριε Τάσιο. Θα μπει όπως και αν τον ονομάσετε. Βεβαίως, για να μην είπαμε ότι αυτό είναι ο στόχος μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο στίχη μένει να προσδιοριστεί μετά την επεξεργασία του. Άρα λοιπόν. Πάμε σε μείωση αντικειμενικών. Αμέσως. Αμέσως. Γι' αυτό, για το θέμα του ένφια. Ναι. Και ο κ. Χατζηδάκης μετά. Τις προθέσεις της κυβέρνησης έναντι του ένφια, όπως θέλετε, πείτε όπως θα λέγεται, τις έδειξε δεδομένου ότι από το δεν πληρώνω ήταν πατριωτικό καθήκον να πληρωθούν οι δύο τελευταίες δόσεις του ένφια φέτος. Επομένως, έδειξε τις προθέσεις της έναντι του ένφια η κυβέρνηση. Υπάρχει επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους. Στην κυρία Βαλαβάνη πρέπει να το πείτε αυτό που ήταν στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Επειδή τα διόδια. Μισό, παιδιά. Διόδια στους εργολάβους. Άρα πάμε καλά για τον ένφια από ό,τι βλέπω. Μισό, παιδιά. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πέντε μέρες πρώτων εκλογών, όταν ρώτησα τον Αλέξη τον Τσίπρα, έξω στην πιάτσα, στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά, λένε, έρχεται ο Τσίπρας, μας χαρίζει τον ένφια, πέντε μέρες πρώτων εκλογών, μου είπε, και το έχω, το θυμάστε όλοι, το κράτος έχει συνέχεια. Δηλαδή, ενώ η κορυφή. Και κάποτε πρέπει να τον αφήσουν να κυβερνήσει. Έτσι, δική του, όχι οι άλλοι. Από εκεί γίνεται η ιστορία. Και θα τα πούμε συνέχεια. Θα δείτε τι ακριβώς του κάνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε και είπε το κράτος. Περιμένετε, κύριε Ταφυλίδη, πω εγώ τι του κάνουν. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει να πάμε και στην δραχμή, τι του κάνουν. Ναι. Τι του κάνουν. Είναι έκφραση διαφορετικών απόψεων. Ω, κολοκύθια τούμπανα. Με το νόμισμα. Παίζουμε με το νόμισμα. Αφήστε το τώρα. Ο ίδιος λοιπόν ο πρωθυπουργός είπε πέντε μέρες πρώτων εκλογών. Να πληρωθεί ο ένφια γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Κύριε Χατζηδάκη, βαφτίζεται. Πολύ καλά είπε. Βεβαίως. Η Χίνα βαφτίζεται ψάρι και όπως λέει σήμερα η καθημερινή. Το κύριο Χατζηδάκη ρωτάω, ξέρω ότι είσαι καλός δημοσιογράφος και μάχημος σε Καμαρών Κιμάνος από Θεσσαλονίκη. Χατζηδάκης, λέει λοιπόν, μαζεύουν ρευστό και δεν πληρώνουν. Έχετε κάποια προκεχωρημένη πληροφόρηση, αγαπητέ κύριε Χατζηδάκη, γιατί έχει θέσει πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το άσχημο που μοιάζει και τον πολύ κόσμο. Πέρα από τα βαφτίσια των λέξεων που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι η οικονομία εκεί που κάπως, κάποιοι τομείς κάτι πήγαιναν να κάνουν το 2014, τώρα μπαίνει πάλι στη φορμόλη. Το δημόσιο έχει κάνει μια εσωτερική στάση πληρωμών. Μάλιστα. Δεν πληρώνει τους ανθρώπους που συναλλάσσονται σε αυτούς που οφείλει το δημόσιο. Έχει υπάρξει ένα αρνητικό κλίμα στις τράπεζες από το Δεκέμβριο και μετά έχει φύγει το 20-22% των καταθέσεων που ήταν μέσα στις τράπεζες και τα σενάρια Brexit, ότι η Ελλάδα δηλαδή θα φύγει από το ευρώ και θα πάμε στη δραχμή, τα σενάρια λέω, δεν λέω ότι θα γίνει, έχουν βγει πάλι από τα συρτάρια. Αυτό είναι μια μεγάλη ζημιά για την οικονομία, διότι με αυτόν τον τρόπο σκοτώνεται η εμπιστοσύνη και θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια ξανά από την αρχή, ακόμα και αν βρεθεί συμφωνία με τους δανειστές. Αυτό είναι το κόστος αυτή την ώρα της τάσης της κυβέρνησης, η οποία προφανώς πληρώνει τις άτοπες προεκλογικές της υποσχέσεις, αλλά και την εξίσου άτοπη μετεκλογική ρητορία. Είναι δέσμια του εαυτού της κυβέρνησης. Θα απαντήσετε συνολικά, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί είστε και καλός και άμεσος. Πάμε στον κύριο Τάσο. Με δόσεις βγαίνουν στη φόρα οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Πέστε μου μία ή δύο αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Διότι ο κύριος Ρωμανιάς με απόλυτη σαφήνεια είπε το εξής. Και μάλιστα το είπε και η Μέρκελ στον Τσίπρα. Θα μειώσει συντάξεις. Μάλιστα ο αντικαγκελάριος του είπε κάτι πολύ καλό. Όσοι δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο και έχουν καταθέσεις εκατομμυρίων, δέσμευση αμέσως. Πληρώνει τα μισά, 52%, όπως πληρώνουμε όλοι, Τριανταφυλλίδης, Χατζηδάκης, Ρωμανιάς, Αμοιράς και Τάσος, θα πληρώσει κύριε το 52 και μετά άντε στο καλό. Κύριε Τάσο, με δόσεις τα αντιλαϊκά όπως λέει σήμερα ο ριζοσπάστης. Μα έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αν δείτε μέσα εκεί, ναι, αυτή τη στιγμή, πρώτον, η απέτηση των θεσμών, για να μιλήσω. Των δανειστών. Των δανειστών, ναι. Είναι, παραμένει για να μειωθούν οι συντάξεις. Για μείωση των συντάξεων. Παραμένει η απέτηση. Πιέζουνε. Μου το είπε και ο κύριος Μάρδας πριν από λίγη ώρα. Παραμένει. Αλλά η Αθήνα δεύτερο, βάζει κόκκινη γραμμή εκεί. Εδώ με την καινούρια λίστα Βαρουφάκη θα δείτε και στο ρεπορτάζ που έχει μέσα ο ριζοσπάστης ότι συζητάμε για ένα ποσό που θα συλλεχθεί τη τάξη των 8, κάτι δισεκατομμυρίων ευρώ. Από πού θα τα πάρουν αυτά. Από πού θα τα πάρουν αυτά. Θα τα πάρουν από τη λίστα Λαγκάρντ. Ήδη συζητάνε ότι για να ελεγχθεί η λίστα Λαγκάρντ είναι αδύνατον.
Είναι αδύνατο. Έχει δυσκολίες. Ναι, γιατί έχει δυσκολίες, γιατί οι νόμοι είναι φτιαγμένοι για να ευνοούν αυτούς που βγάζουν κεφάλαια. Μία από τις βασικές ελευθερίες, από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Έτσι. Άρα οι offshore είναι νόμιμες. Και τα περισσότερα κεφάλαια που έχουν βγει νόμιμα. Τώρα κάποιοι μπορεί να τα έχουν βγάλει και παράνομα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι νόμιμη. Διαβάζω επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι παραμένουν οι έκτακτες εισφορές. Δηλαδή η έκτακτη εισφορά πάνω από 12.000 ευρώ ο κεφαλικός φόρος παραμένει. Θα αυξηθεί ο φόρος πολυτελείας. Ακριβώς. Και θα πει κάποιος, ναι, να αυξηθεί ο φόρος πολυτελείας. Αφού θέλεις να έχεις 2.500 κυβικά και 3.000 κυβικά, θα το πληρώσεις. Από εκεί και πέρα μένουν οι έκτακτοι φόροι. Κύριε Αμυρά, είπατε τη μαγική λέξη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε και ακρεφνώς ο κύριος Χατζηδάκης, αν και το ξέρει καλά το τομέα αυτό, και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Δεν υπάρχει πουθενά ανάπτυξη. Και μάλιστα η ΕΣΕΒΕ λέει ότι το πρώτο εξάμηνο κινδυνεύουν να χαθούν ή υπάρχει δυσκολία με 8.000 θέσεις εργασίας. Ναι, είμαστε ακόμη στον πάτο του βαρελιού και ξύνουμε τον πάτο, αυτή είναι η εκτίμηση του ποταμιού. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, κάπου εκεί βρισκόμαστε, μεταξύ πάτου και χάους. Αλλά ακούστε, όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, 28 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από το Δεκέμβριο σήμερα από τις τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Έλληνες καταθέτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μεγάλο βαθμό στο τραπεζικό σύστημα, στην ελληνική οικονομία. Αυτά τα λεφτά φεύγουν από την αγορά, κατά βάση. Ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο εργαζόμενος, ο άνεργος που περιμένει να ανοίξουν θέσεις εργασίας, όλοι αυτοί έχουν μόνο μία οδό σωτηρίας. Η οδό σωτηρίας είναι επιτέλους να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις οι απαραίτητες, οι καλές, οι σωστές, με ό,τι κόστος και αν έχουν πολιτικό, για να προχωρήσει μπροστά αυτή η οικονομία. Και θέλω να σας πω το εξής, να προσθέσω σε αυτά που λέτε, κύριε Αυτιά. Χθες ακούστηκε, για να μην επειδή είστε δημοσιογράφος, χθες. Πληροφορηθήκαμε όσοι κάνουμε οικονομικό ρεπορτάζ ότι αυτοί οι οποίοι δεν πλήρωσαν φόρο δηλώναν 800 ευρώ το μήνα. Μπήκαν και είχαν 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, κατάσχεση. Κατευθείαν. Τα μισά, 52% στο κράτος. Ναι, κάποιοι από αυτούς βέβαια μπήκαν και στη ρύθμιση και ξέρετε, θα γλιτώσουν κάποιες οφειλές και κάποια πρόστιμα. Αλλά συμφωνώ, κατάσχεση και δίμευση περιουσίας και ό,τι θέλετε πείτε το. Οι φοροφυγάδες, οι φοροκλέφτες. Θα πληρώσουν. Αυτοί, δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να προσθέσω το εξής, ότι σήμερα ή τις τελευταίες ημέρες οι Έλληνες εξαγωγής αντιμετωπίζουν ένα φοβερό πρόβλημα. Δηλαδή, αν περιμένουμε από κάπου να αναπνεύσουμε. Ρευστό, για να πάρουν. Εγγυητικές επιστολές. Δεν τους δίνουν οι τράπεζες εγγυητικές επιστολές και τους λένε, δώσε μας τα χρήματα πια. Κατέθασε τα χρήματα για να πάρεις από τον προμηθευτή σου από το εξωτερικό, δεν ξέρω τι θέλεις. Αυτό τι να το κάνει, αν πρέπει να πληρώνει ο ίδιος. Είστε σαφείς. Άρα, θέλω να πω και τελειώνω. Ναι, ναι. Όσο συζητάμε περί ανέμων και υδάτων και δεν επιτέλους μπαίνουμε στο ψαχνό που είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία, θα είμαστε μονίμως σε φλερτ με τον πάτο του βαρελιού. Πριν πάω στον κύριο Τριανταφυλλίδη, κύριε Ρωμανιά, έχω πολλά τηλεφωνήματα. Είστε πλέον αρμόδιος. Προσέξτε, η ρύθμιση των 100 δόσεων είναι η καλύτερη που έγινε ποτέ. Όποιος πει ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι καλή, πετάει τα Άγια της Κισίν. Προσέξτε, πήγα στο ΤΕΒΕ, πολλοί κόσμος, για να ξεχρεώσω 20.000 ευρώ, για να πάρω άνθρωπο στη σύνταξή του, αν και μπορούσε με τα 20 να την πάρει, βάση περιπτώσει. Τους λέω πάρτε τα 10 και τα άλλα με δόσεις. Και του είπαν δεν γίνεται. Έχει το τηλεφωνό του. Θεσσαλονικιός είναι, φίλος του Τριανταφυλλίδη. Ναι, πώς γίνεται να πάει στο ΤΕΒΕ, που είναι μέσα το ΤΕΒΕ, και να του πει πάρ τα 10 χιλιάρικα. Να σε πληρώσω και τα άλλα 10 με δώσεις και να του λέει όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, τη στιγμή που μαζεύουμε και τον ευρώ. Υπάρχει, σε αυτό που λέει, υπάρχει κάποιο λάθος. Διότι μέχρι 20.000 μπορεί να γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξη. Αυτός δεν ήθελε. Μπορεί, ένα λεπτό. Σου λέει, σου δίνω 10 και τα 10 με δώσεις. Τι πιο απλό πράγμα. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι έτσι. Αποκλείεται να είναι έτσι όπως το λέει. Κάπου υπάρχει λάθος. Μπορούσε να δώσει τα 10 μετρητής, μπορούσε να μην δώσει τίποτα μετρητής. Ναι. Και να γίνεται παρακράτηση από το υπόλοιπο. Εδώ λοιπόν, αν ήταν 30.000, το καταλαβαίνω. Θα πει ότι τις 20 που τις κάναμε τώρα 25, τις 25.000 θα τις κρατάμε από τη σύνταξη, τις 5.000 θα τις δώσεις cash, προκαταβολή, εξόφληση, για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Μάλιστα. Όταν χρωστάει 20 όμως, θα μπορούσαν να τα κρατήσουν όλα. Θέλει να δώσει τα 10, τα 5. Κάπου αλλά έχει ήθελε γίνει να δώσει 10 χιλιάρικα. Ναι, και του λένε δεν μπορείς. Αποκλείεται. Αποκλείεται, λέτε. Αποκλείεται. Θα το δούμε σε λίγο. Είναι διαφορετικό. Πάμε 30 Μάλιστα. Είστε σαφείς. Ο Γιώργος Ρωμανιάς παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός ξέρει πιο καλά το ασφαλιστικό παρά το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Το Ευαγγέλιο το ξέρετε, κύριε Ρωμανιά. Άκουσα και το Ευαγγέλιο το ξέρω μια χαρά. Α, και το Ευαγγέλιο. Πήγαινε και για παπάς δηλαδή. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Απλώς από μικρός. Η απάντηση στον κύριο. Μισό. Περίμενε. Εδώ το μάτι το μοιράζει ο Αυτιάς. Πάμε γρήγορα. Να σε διαφημίσει. Έχετε παιδιά, κύριε Τριανταφυλλίδη? Ναι, μία κόρη. Πόσο χρόνο είναι? 15. Είναι 15. Αν τη δώσετε 400 ευρώ, είναι τεκμήριο. Μάλιστα. Είναι σωστό αυτό?
αν τις δίνατε 10.000 ευρώ, ή τις παίρνατε ένα αυτοκίνητο, ή τις αγοράζατε προϊόντα αξίας κλπ. Κλπ. Εδώ θα ήταν το λέγαμε. Τεκμήριο γέννηση των παιδιών. Όποιος ήταν πολύτεκνος ή τρίτεκνος, ήταν ποινικοποίηση της αύξησης ελληνικής οικογένειας. Μισό λεπτό. Αν βάλεις τη μάνα σου 300 ευρώ, που είναι συνταξιούχος και δεν βγαίνει, γιατί έχει δυσκολίες, γιατί τις κόψανε 40%. Σε όλες τις κινήσεις, αν ενός συγκεκριμένου ποσού 500 ευρώ νομίζω έχει προσδιοριστεί, να προσδιορίζεται το πόθεν έσχες. Όλες και να κινούνται μέσα από τις τράπεζες. Αυτό είναι σαφές. Τελεία. Απαντώ όμως. Το επίτρεψέ μου. Θέλω να το σχολιάσετε. Θα το σχολιάσω αμέσως μετά. Μισό λεπτό, μισό. Δεν σας είπα εγώ για 2 και 3.000. Τίτλος. Το χαρτζιλίκι των 300 ευρώ με εγκύκλιο. Παρακαλώ. Της Γενικής Γραμματείας Εσόδων είναι τεκμήριο. Θα μπορούσε να πει ξερθεί και ένα ευρώ να δίνει στο παιδί. Και 300 ευρώ όλο το χρόνο. Όχι το εφαβάξ. Τεκμήριο. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ναι, θέλεις να δώσεις λεφτά στη μάνα σου να πάει να πάρει φάρμακα. Είναι τεκμήριο πολύ... 400 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Όχι. Αν είσαι απολυμμένος άνεργος, δεν έχεις ούτε 300 ευρώ ούτε 50 ευρώ για να πάρει φάρμακα. Αν το παιδί σου είναι άνεργο και του δώσεις 300 ευρώ, θα είναι τεκμήριο. Κύριε, τι θέλω να πω. Α, ρυθμίσατε το θέμα των ενοικίων. Μπράβο. Τα ανίσπρακτα ενοίκια, κύριε Χατζηδάκη, σε αυτό υπήρξε κοινή ομοθυμία, κυρία Μυράκη, κύριε Τάσο. Ανίσπρακτο ενίκιο δεν φορολογείται. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω. Μπράβο, απαντάτε. Μαζεύετε ρευστό και δεν πληρώνετε. Πού τα πάτε τα λεφτά? Λοιπόν. Καθημερινή. Και επίσης, Χατζηνικολάου αποκαλύπτει σήμερα. Και στον κύριο Χατζηδάκη. Χατζηνικολάου λέει ότι πιέζει η Τρόικα. Πιέζει η Τρόικα, το λέει η αγορά. Γιατί να πληρωθεί ολόκληρη η έκτακτη φορά. Απαντήστε μου πρώτα σε αυτά τα δύο και μετά θα απαντήσω στον κύριο Χατζηδάκη. Το μότο είναι πολύ σαφές και παίζεται εδώ και 2 μήνες. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ναι, οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά, τότε η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε κροκοπία. Αν τα πράγματα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις, όπως είπατε εσείς με το Σπίγκελ κλπ, εγώ δεν είπα τίποτα. Ανακοίνωση τη νύχτα, τότε η κυβέρνηση... Είναι υποχρέωσή μου. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Τότε η κυβέρνηση έχει κάνει κολοτούμπα. Έχετε σκεφτεί. Δεν απευθύνω σε εσάς προσωπικά ότι υπάρχει ένας τρίτος δρόμος, ότι αυτός ο δρόμος της σκληρής και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης έχει βάλει απέναντι. Έχει βάλει δεν έχει μήκος στην υλοποίηση. Βεβαίως. Έχει μπει στην διαδικασία του να προσδιορίσει και συνδέω τώρα με την ερώτηση που έκανε ο κ. Στάσιος από πού θα τα πάρουν. Ναι. Το κράτος έχει συνέχεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Αυτιά. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ήδη το ΣΔΟΕ χθες ανακοίνωσε δεκάδες, 80 περιπτώσεις με ονοματεπώνυμο κοσμηματοπολών, γιατρών και άλλων επαγγελμάτων. Δεν ποινικοποιούμε τα επαγγέλματα. Δεν είναι όλοι γιατροί έτσι, όλοι δημοσιογράφοι έτσι, όλοι πολιτικοί έτσι. Είσαι έκαστος. Προσωπική ευθύνη, προσωπική Μάλιστα. απάντηση. Άρα η φοροδιαφυγή είναι μια πηγή. Ακριβώς και θα χτυπηθεί. Τα 40 εκατομμύρια που ζητάμε τώρα να πληρώσουν τα κανάλια. Τα Μάλιστα. ιδιωτικά κανάλια. Αλήθεια, τι λέτε γι' αυτό. Τελείωσε γιατί το πάρτι. Ένα από το. Για περίμενε, περίμενε. The περίμενε. Game is over. Περίμενε. Το πάρτι τελείωσε. Περίμενε. Περίμενε. Παρακαλώ. Γιατί κάποιο θα πει. Να απαντήσω και στον κύριο Αμυρά. Που λέει φεύγουν τα χρήματα. Είσαι δημοσιογράφος. Παρακαλώ. Υπάρχει μια ανακοίνωση τη νύχτα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Θα πάμε στο θέμα των καναλιών. Θα πάμε πρώτα στους πολίτες. Και μετά θα πάμε στο θέμα αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε γιατί υπάρχει και νυχτερινή ανακοίνωση. Γιατί το κράτος χρωστά 28 εκατομμύρια. Από διαφημίσεις που δεν πλήρωσε ποτέ. Ξέρετε τι λένε στη Μακεδονία, κύριε Αυτιά. Το εκεί που μας χρώσταγαν, μας ζήτησαν, μας πήραν και το βόδι. Ή λέει καλό μαθηγριά στα σίκα, θέλει και τα σικόφυλλα. Μάλιστα. Είναι απίθμενο το θράσος των ιδιοκτητών καναλιών να απευθύνονται στο κράτος που δημιούργησε ένα πλαίσιο ασυδοσίας. Μάλιστα. Χωρίς άδειες, χωρίς πληρώμη, λοιπόν, με χαριστικές υπουργικές κύριε ρυθμίσεις. Κύριε Χατζηδάκη, για πάρτε το θέμα. Το 2% επί του τζίρου γινόταν 0,1. Μάλιστα. Αυτό που λένε περί airtime και λοιπά είναι κοπανιστός αέρας. Έγινε 0,1 γιατί δεν πληρώναν τις διαφημίσεις. Έτσι και πέσανε... καμία... Κανένας τέτοιος συμψηφισμός, κανένας τέτοιος συμψηφισμός. Μα το έλεγε ο νόμος. Ναι, το έλεγε ο νόμος. Κύριε Αυτιά, τότε το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Προκόπης Παυλόπουλος το έφτιαξε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ποιο μισό. Μισό λεπτό. Ποιο μισό. Τότε αν τα κόμματα δεν πλήρωναν τις διαφημίσεις προεκλογικά. Όχι, ήταν συμφωνία αυτό. Δεν πλήρωναν τις διαφημίσεις. Άκουσε, ρωτώ, εγώ τώρα σου λέω, ρωτώ. Ήτανε συμφωνία. Κύριε Αυτιά, επιτρέψτε ήτανε μου. Συμφωνία, ρωτώ, έχω δεν μια απορία. Δεν πληρώνεται, ναι, αλλά το ποσοστό. Γιατί χρωστάνε 150 εκατομμύρια στις τράπεζες, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Μα έλεγαν ότι εξ αυτού του λόγου, επειδή λοιπόν, πλήρωναν πάμε στο τα κύριο προεκλογικά σποτάκια, γι' αυτό έχουν χρέη στις τράπεζες. Πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. 150 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία και 150 εκατομμύρια τον Πασόκ. Πάμε στον κύριο Χατζηδάκη, ελάτε. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη. Η δική μου θέση, κύριε Αυτιά, είναι ότι όποιος χρωστάει στο κράτος, ναι, είτε είναι πολίτης, είτε είναι εφορία, είτε είναι μικρός, είτε μεγάλος, είτε μεσαίος, θα πρέπει προφανώς να πληρώσει. Το ζήτημα είναι να δούμε την ουσία όμως εδώ πέρα.
Και προκύπτει ότι τα κανάλια χρωστάνε στο κράτος και το κράτος μέσω των κομμάτων χρωστάει στα κανάλια. Μάλιστα. Τίθεται ένα θέμα αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού ή όχι. Είτε υπάρχει νομικά δυνατότητα συμψηφισμού ή όχι, μάλιστα, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει μέχρι σήμερα ότι υπάρχουν οφειλές από τη μια πλευρά στην άλλη. Ένθεν άρα, και ένθεν. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει συμψηφισμό. Μα δεν υπάρχει αυτό που μα, αφήστε να εάν δεχτούμε κύριε, λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Λέει δεν έχει αμφισβητηθεί. Μα δεν υπάρχει αυτό. Εάν δεχτούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει συμψηφισμό, τα κανάλια θα καταβάλουν σήμερα στο κράτος αυτά που ζητάει ο κύριος Παπάς, ναι, και μεθαύριο το κράτος θα τα επιστρέψει από την άλλη τσέπη στα μάλιστα κανάλια. Άρα, εδώ νομίζω ότι μιλάμε για μια πολιτική που στοχεύει στις εντυπώσεις από την πλευρά δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, επειδή το κράτος αυτή την περίοδο και ναι, η κυβέρνηση αυτή την περίοδο δεν μπορεί να προσφέρει άρτον, προσφέρει θεάματα. Μάλιστα. Τα εντυπώσεις. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σε μισό λεπτό, κύριο Τάσο. Θα μου δώσετε και σημειώνω και πάλι. Δεν θα εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο τώρα. Όχι, όχι, όχι. Φυσικά λοιπόν, να το πληρώσει. Δεν το αντίθετο. Πάμε στον κύριο Τάσο. Κύριε Τάσο, η δικιά σα άποψη, η νυφάλια άποψη ενό σεισμολόγου που πάντα είναι. Ελάτε. Εγώ έχω. Θέλω να πηγαίνω πάντα στα θεμελιώδη. Ναι. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που λέμε κεφάλαιο. Τι είναι το κεφάλαιο? Το κεφάλαιο είναι απλήρωτη εργασία. Αυτό είναι το κεφάλαιο, δεν είναι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Το κεφάλαιο συσσωρεύεται από την απλήρωτη εργασία. Μάλιστα. Άρα από εκεί ξεκινάμε και από εκεί έχουμε το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα. Δανείστηκε ο λαός για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του ή τα χρήματα που πήγαν, ήρθαν εδώ πέρα, αυτά που χρωστάμε, πήγαν και έγιναν καταθέσεις στην Ελβετία. Μάλιστα. Ή πήγαν και έγιναν. Οι 500 Έλληνες που μέσα σε δύο χρόνια, από το 12 μέχρι το 14, αύξησαν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους από τα 50 στα 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Σαφής. Έτσι. Άρα λοιπόν το μάρμαρο και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ναι, το πληρώνει ο λαός. Μάλιστα. Και το πληρώνει ο λαός γιατί όλοι οι νόμοι, όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι, όλα τα μνημόνια είναι εδώ. Μάλιστα. Και αυτοί ισχύουν. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να πει ότι έκανε κάτι διαφορετικό, ναι, από το ότι συνέχισε το μνημόνιο με αυτή τη συμφωνία γέφυρα που, μάλιστα, υπέγραψε, έπρεπε να τη φέρει στη Βουλή και ο καθένας και συλλογικά σαν κόμματα αλλά και ατομικά να αναλάβει τις ευθύνες του. Πάμε στον κύριο Μοιρά. Κανείς δεν αρνήθηκε να πληρώσει και κανείς δεν αρνήθηκε ότι δεν χρωστάει στο κράτος ή ότι το κράτος χρωστάει. Το κράτος χρωστάει και τις Μιχαλούς, κυρία Μοιρά, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, έτσι. Ξέρετε σε πόσα εκατομμύρια πολίτες αυτή την ώρα χρωστάει το κράτος? ΦΠΑ. Από 10 ευρώ έως δεν ξέρω πόσα, ή ΦΠΑ επιστροφές. Ξέρετε πόσοι προμηθευτές του δημοσίου αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτοι, γιατί προηγείται η πληρωμή μισθών και συντάξεων. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα, βλέπετε να υπάρχει λύση σε αυτή τη διένεξη μεταξύ Παπά και καναλιών, αν θέλετε, κυβέρνησης και τηλεοπτικών σταθμών? Θα σας πω, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα, συγκεκριμένα. Ναι. Όπως είπατε και εσείς, το κράτος λέει στα κανάλια μου χρωστάτε τόσα εκατομμύρια, τα κανάλια λένε και εσύ μου χρωστάς τόσα εκατομμύρια από το χρόνο που σου έδινα βάσει του νόμου που εσύ έφερες ως συνέχεια του κράτους, λοιπόν. Έφερες, λοιπόν, σου δίνω εγώ ελεύθερο χρόνο, δωρεάν, πρέπει να τον πληρώσεις. Τώρα, το θέμα με τα τηλεοπτικά είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση δεν πατούσε στο Μέγκα, για παράδειγμα. Από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση, έχει πιάσει πρώτο στασίδι στο Μέγκα. Από την προεκλογικά έλεγε ότι οι καναλάρχες είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι διαπλεκόμενοι το ένα το άλλο. Ας το αποδείξει επιτέλους και ας φέρει μπροστά στη Βουλή, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, τα αληθινά δεδομένα. Ποιο να πιστέψουμε? Να πιστέψουμε λοιπόν τον έναν υπουργό που λέει ότι το κανάλι το ΤΑΔΕ είναι διαπλεκόμενο ή τον δεύτερο υπουργό που είναι κάθε μέρα στο Μέγκα ή στο Χ Μέγκα και πρώτη θέση στην κάμερα? Αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής, κύριε Αυτιά, και να το αναλογιστούμε όλοι οι συνομιλητές εδώ, ότι τη Δευτέρα, μεθαύριο, στην Κύπρο θα συμβεί κάτι πάρα πολύ θετικό για την κυπριακή οικονομία. Έρονται οι περιορισμοί. Από αύριο. Από αύριο ή από σήμερα. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση, Ακριβώς. Οι περιορισμοί κεφαλαίου στις τράπεζες. Μέχρι τώρα ο Κύπριος, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν μπορούσε να πάει στην τράπεζα ενώ και να αναλάβει. Ενώ τώρα έρεται αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Μπορεί τώρα να σηκώσει όσα λεφτά θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κύπρος, η Ιρλανδία επίσης, που μπήκε στο μνημόνιο μετά έχουν από εμάς και βγήκανε πριν από εμάς. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή για ποιο λόγο δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Αλλιώς δεν μπορούμε να βγάλουμε μια τελεία, κύριε Τριανταφυλλίδη. Να απαντήσουμε, γιατί εδώ ρωτάει ο κόσμος πολλά να πράγματα. Να απαντήσουμε. Θέλω τη σύνταξή μου, μου λέει. Κάνω θέλω την τα λεφτά μου. Συνάδελφοι, και μόλις έρχεται η ώρα να μιλήσω, να τους απαντήσω. Ελάτε.
μου πηγαίνοντας στους... Μην κάνετε ενστάσεις σε μένα, εγώ είμαι, ξέρετε, ίσως κουμπάρος. Πάμε. Το έκανα και εγώ στο πανεπιστήμιο αυτό, ελάτε. Πάμε, δεν πηγαίνει σε μένα, πάμε. Ελάτε. Επιτρέψτε. Το έκανα στο πανεπιστήμιο, μπαχαλάκι, σκάρτα. Κύριε Αυτιά, πάμε. Πρώτα απ' όλα, να μην υιοθετούμε πρακτικές και λογικές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην ουσία των πραγμάτων. Πάμε. Ελάτε. Πρώτη ουσία είναι ότι από τη στιγμή που υπήρχε συμψηφισμός, γιατί ο σταθμός στον οποίο βρισκόμαστε τώρα, ο Sky, έχει πληρώσει το τέλος συχνότητας από το 2002 μέχρι το 2010. Αφού υπήρχε συμψηφισμός, γιατί το πλήρωσε. Το έχει πληρώσει ο Sky. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτό που λένε και το εικάζουν και το τοποθετούν μέσα σε νόμο, δεν υφίσταται. Είναι σαφές και τα πρακτικά της Βουλής, σας τα έφεραν στα χαρίσω κύριε Αυτιά, πρακτικά της Βουλής εκδικούνται. Είναι διάλογος μεταξύ του κυρίου Παπαδημούλη και του κυρίου Κεδίκογλου. Είναι Οκτώβριος του 2012. Μόνο ένα μικρό απόσπασμα διαβάζω. Ρωτάει ο κύριος Παπαδημούλης, γιατί επί 20 χρόνια δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του νόμου του 1995, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, κύριε Χατζηδάκη, είχε προβλεφθεί έσοδο 350 εκατομμυρίων από το διαγωνισμό για τα κανάλια, για την αδειοδότηση. Πόσα εισπράττουν από αυτό? Μηδέν. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Πάω τώρα στον Γιάννη Βαρουφάκη, που είπε ότι το 70% του μνημονίου συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Γιατί λοιπόν ενώ στην αγγλική έκδοση, σελίδες 158-159 της αγγλικής έκδοσης, υπάρχει ένα από τα ελάχιστα σημεία του μνημονίου που δεν εφαρμόζεται? Ποιο είναι αυτό? Ότι πρέπει να γίνει δημόσιος διαγωνισμός για να δοθούν τηλεοπτικές συχνότητες εθνικής εμβελίας και να υπάρχουν έσοδα στο δημόσιο. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν έγινε αυτό. Δεν τορνείται κανείς αυτό. Απάντηση, μισό λεπτό. Ρωτάει ο Παπαδημούλης, απαντάει ο Κεδίκογλου, ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό, τότε αρμόδιος για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης. Και λέει στη Βουλή όμως, τον Οκτώβριο του 2012, αναφορικά πείτε με το ποιο ΦΕΚ είναι, να το διαβάσουμε, ελάτε. Το ΦΕΚ είναι συνεδρία σημεί γάμα Οκτωβρίου του 2012. Μισό λεπτό. Ναι. Απαντάω με... Δεν θα κάνεις 100 ώρες τώρα. Γιατί δεν έχουμε τη μνήμη, μισό λεπτό, Χρυσόψαρου. Απαντάει ο κύριος Κεδίκογλου. Ό,τι λέει σήμερα ο κύριος Παπάς, που το εννοεί όμως, και θα σας πω τι εννοεί. Αναφορικά με το ποια είναι τα ετήσια έσοδα του δημοσίου, σας ενημερώνω ότι από το 1995 έως και το 2010 έχουν καταλογιστεί από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβελίας ποσά ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ο Παπαδημούλης, κύριε Κεδίκογλου, δεν σας ρώτησα αν έχουν καταλογιστεί. Αν έχουν εισπραχθεί, σας ρώτησα. Μάλιστα. Και τελεία. Το απαντάει. Τελεία. Συγγνώμη, μέσα σε 5 μέρες θέλετε να σας βρω τα στοιχεία. Καταλάβατε, κύριε Αυτιά. Θέλεις. Τώρα δεν τα καταλογίζουμε. Μάλιστα. Θα τα εισπράξουμε. Θέσεις εργασίας στο χώρο των δημοσιογράφων, ως παλιός δημοσιογράφος, για να μην χάσει κανένα τη δουλειά του. Θέλεις ή δεν θέλεις? Θέλω, κύριε Αυτιά, όπως το ήθελε. Θέλεις θέσεις εργασίας? Επειδή έκλεισε το Alter. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ήταν ένα χρόνο, ήμασταν έξω. Μισό λεπτό. Εγώ το έχω ζήσει. Από τον ιδιωτικό τομέα έτσι, μπράβο. Στην TV Μακεδονία, λοιπόν. Και σε τιμά αυτό. Απαντώ, λοιπόν. Απαντώ. Πάμε στον κόσμο τώρα. Λέει ο κύριος Κεδίκογλου. Άσε με τώρα πρωί-πρωί με έχει πρίξει με τον Κεδίκογλου και με τον άλλον. Δεν θέλετε. Λοιπόν, δεν θέλετε να πούμε τα πρακτικά τη Βουλή. Μην με προβοκάρει σε μένα. Δεν σε προβοκάρει. Αυτά αλλού. Πάμε. Λέει, κύριε Αυτιά, ο νόμος είναι αέρας κοπανιστός. Δεν υπάρχει νόμος που να προκρίνει συμψηφισμό. Εντάξει, λοιπόν, και να μείνουμε στην ενότητα της εκπομπής. Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό, παιδιά. Αν μείνουμε στην ενότητα της εκπομπής, δεν κατεβάζουμε τώρα εδώ όλα τα πρακτικά της Βουλής. Πες μας ποιο ΦΕΚ είναι. Να πάμε να τα δούμε. Πάμε λοιπόν στην ενότητα, κύριε Ρωμανιά. Σας το χαρίζω. 400.000. Να το μελετήσετε. Θα το κρατήσω. Γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί είναι κρίμα. Άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους, είτε το λέγει και ο Κεδίκογλου τον Οκτώβριο. Είτε ΕΡΤ είτε, είτε ιδιωτικό κανάλι είναι κρίμα. Μετά από 10... Ακούσε με δύο λεφτά. Εσείς δεν με ακούτε, είτε όμως. Είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικός τομέας, κρίμα να ήταν κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Έχω πιο δυνατή φωνή, Τριανταφυλλίδη. Μπράβο. Πάμε, όχι ο κύριος Κεδίκογλου ήταν πονόψυχος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 8 μήνες μετά έστειλε 3.000 ανθρώπους στην ανεργία, έκλεισε την ΕΡΤ. Πάμε. Μία παρατήρηση σύντομη για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις. Κάνε τη σχολιά σου, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά υπουργικές αποφάσεις τα περασμένα χρόνια, από το 2004 και μετά, οι οποίες στην πραγματικότητα οδηγούν σε ένα τέτοιο συμψηφισμό. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τίθεται το ερώτημα για τον κύριο Τριανταφυλλίδη.
ο κύριος Παπάς ζητάει αυτά τα χρήματα. Θα τα πάρει. Όχι ο κύριος Παπάς, το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο. Να τα πάρει λοιπόν. Να τα πάρει. Ναι, γιατί δεν τα πήρατε εσείς, είναι τις οφειλές του κράτους. Γιατί τα χαρίσατε. Αυτά είναι που χρωστάει το κράτος. Κυνηγάτε τον άνθρωπο των 100 και 200 ευρώ και στα κανάλια άπλα. Εκεί ήσασταν large. Ακούστε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ήσασταν γαλαντόμοι. Τις οφειλές του κράτους. Τριανταφυλλίδη, βάζετε τέκμηριο στα 300 ευρώ. Άστα αυτά. Δεν ακούγομαι έτσι κι αλλιώς. Στα 300 ευρώ βάζετε τέκμηριο, Τριανταφυλλίδη. Άστο τώρα. Δεν κάνουμε διαγωνισμό φωνής. Μη συγκρίνεις όμως ο γράφος με τους πολιτικούς. Να ακούω και εμένα θα με ακούσει λόγω αυτιά. Εγώ ρωτάω το εξής. Εάν το κράτος χρωστάει στα κανάλια ή σε όποιον χρωστάει, δεν δε θα τα δώσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα τα δώσετε. Τι χρωστάει, πέστε συγκεκριμένα. Βάζουμε μία τελεία γιατί ο Τριανταφυλλίδης έχει διαφημίσεις. Τις διαφημίσεις. Πάμε. Πάμε γρήγορα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Είναι 400.000 συντάξεις να πληρωθούν. Ναι, ναι. Γιατί θα πληρωθούν, ξέρεις πότε, όταν από τον Άγιο Πέτρο. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Και 31 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν σήμερα εφημερίδες. Μαζεύουν ρευστό και δεν πληρώνουν. Η Καθημερινή. 5 μέτρα φωτιά στο τραπέζι, ΦΠΑ και υπόλοιπα από την αγορά. Όπου εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε. Τορπίλη Αναστασιάδη. Το ρωτήσανε για. Ετοιμαζόμαστε, λέει, πρακτικά και για και ασκήσεις επί χάρτου για Brexit. Με δόσεις οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις, λέει ο ριζοσπάστης. Διπλή παγίδα από τα τεκμήρια και από θενέσχες. Ο Ελεύθερος Τύπος, έθνος νέο δόγμα μετά την έκρηξη Πανούση, ο οποίος υπέβαλε παρέτηση αλλά δεν έγινε αποδεκτή, διαβάζω σήμερα στην αγορά. Η εφημερίδα των συντακτών, το φιάσκο μιας μεγάλης ιδέας. Η Αυγή, βήματα μπροστά παρά τις τρικλοποδιές. Τα νέα περιμένουν Ανάσταση τη Μεγάλη Πέμπτη. Η Ανάσταση πάει για 24 Απριλίου, αν τελικά το Eurogroup τα κρίνει όλα αυτά. Το Καρφίλ ρωτάει και λέει, θα έχει ρίξει με το εσωτερικό ή με το εξωτερικό ο Τσίπρας. Η Πρες λέει, όποιος διαφωνίας με ρίξει, Τσίπρας. Η Ελεύθερη Ώρα, ο Άγιος Ιωακείμ λέει για την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά και από άλλες εφημερίδες, γιατί πρέπει να σας δείξω εντάχει το τι λένε. Σπύρα ξάφριζε ηλικιωμένος όλη τη χώρα από την Ακρόπολη με τα υπόλοιπα θέματα διαρκές έγκλημα κατά της οικονομίας. Παρασκήνιο. Δώστε μας ακίνητα για να πάρετε ευρώ, λένε τα φαντ. Βόμβα, ποθενέσχες η μυρισία. Σοβιέτ νεοτύπου η αξία. Επί ξύλου κρεμάμενη η συμφωνία, η στάση πληρωμών, λέει το κεφάλαιο και η άποψη ο Γολγοθάς του Τσίπρα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Α, υπάρχει και η επένδυση με ομόλογα αντί ευρώ, η πληρωμή. Και έχουμε και κόντρα νιούς και υπόλοιπες εφημερίδες. Αγγελιοφόρος Θεσσαλονίκης. Ζητείτε λύση για το μετρό. Μετρό, Δήμος, καλή κυβέρνηση. Η Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, γι' αυτό τα λέω. Γιατί τη Αθήνα κοντεύει να φτάσει στη Θήβα, γι' αυτό το λέω. Και η καρφίτσα της Θεσσαλονίκη μετρούμε αντοχές. Κόντρα. Να γυρίσουμε στη Δραχμή για να σωθούμε από τους σταυρωτές. Κόντρα. Και δρόμος αριστεράς, σειρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χοντρό. Να σου πω, Γιώργο, αυτιά τη θυμήθηκα τώρα έτσι όπως τα σηκώνεις. Ναι. Ότι πριν από ένα μήνα ήμουν σε αυτό το στούντιο, σήκωσε τότε ήταν ο κύριος Άδωνης εδώ και είπε να αυξάνεται το ΦΠΑ. Έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχα πει τη φράση παραμυθολογία. Και με μάλωσες. Με μάλωσες. Διότι το θέμα επανέρχεται. Και ο ΦΠΑ δεν αυξήθηκε. Ναι, αλλά μην πιούμε την ανάγκη φιλοτιμίας. Μην μετατρέπουμε τα σενάρια σε μια πραγματικότητα. Ξέρω ότι υπάρχει. Όχι βέβαια σε καμιά περίπτωση. Μην μαλώνεις, Γιώργο. Εκτός αν οι συνάδελφοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Άρα δεσμεύεσαι, αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι δεν θα αυξηθεί το ΦΠΑ. Μιλώ τώρα. Τώρα μιλώ. Τώρα εντάξει. Τώρα μιλώ. Είμαστε μια χαρά. Έχουν πει και ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Βαλαβάνη ότι δεν υπάρχει στο σχεδιασμό αύξηση ΦΠΑ. Τελεία. Στα 5 μέτρα φωτιά. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Η κυρία Βαλαβάνη είχε βάλει θέμα αύξηση του ΦΠΑ στα κοσμοπολιτικά νησιά. Το είχε βάλει η ίδια. Στα 5 μέτρα φωτιά. Γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ πολύ και μάλιστα. Καλά κάνουν τη δουλειά. Μπράβο. Στα 5 μέτρα φωτιά, λέει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου σήμερα, κατάργηση της έκπτωσης 30% στην εισφορά κοινωνικής αλλαγής, αύξηση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, εκτός άγονης γραμμής απελευθέρωση επαγγελμάτων,
επίσπευση προκήρυξης τηλεοπτικών αδειών. Σωστό. Ωραία. Διάθεση εσόδων από χρεοκοπήσεις αεροδρομίων και λιμανιών για το χρέος. Ενώ ένα κομμάτι θα πήγαινε για τα ταμεία Ρωμανιάς. Ελάτε, κύριε Ρωμανιά. Ήρθε η ώρα σας, που λένε και οι φίλοι μου. Όχι, κύριε Αυτιά, να μου επιτρέψετε να πω τηλεγραφικά. Για τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του σε σχέση με τους φόρους, ότι η λίστα Βαρουφάκη που διέρευσε στους Financial Times είναι ουσιαστικά μια λίστα νέων φόρων. Τώρα, αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, για να μην είστε τόσο κατηγορηματικός, διότι μεταρρυθμίσεις ακούμε και φόρους βλέπουμε από την κυβέρνηση. Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται και για να ξεχάσετε αυτά. Αν έχετε συμφωνία. Λιτότητα, τρόικα, μνημόνιο, τέλος, το καταλάβατε. Αν θέλετε θα ξεχάσω ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας παρακαλούσα. Μην τελειώσετε όμως, είναι κρίμα μια τόσο μεγάλη παράταξη, η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να υιοθετεί λογικές καταστροφολογίας, καμία και λοιπά. Εγώ αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη. Δεν είδατε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που έκανε μια πολύ καλή πρόταση για την Επιτροπή Ζωφών. Λοιπόν, συμβάλλετε και εσείς. Εγώ αναφέρθηκα. Στη μεγάλη εγώ αναφέρθηκα. Έχετε την καλοσύνη. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη λίστα. Δεν τα εφήβρα από το μυαλό μου και θα σας έλεγα ότι και το Πασόκ το 2010 πριν υπογράψει. Το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ο Financial Times. Εκεί έκανε δηλώσει ο κ. Βαρουφάκη. Η άλλη πλευρά των δανειστών, αυτού εκπροσωπείτε του δανειστέ. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος, κύριος Παπανδρέου τις ίδιες προφητείες με τις δικές σας. Πού τον θυμηθήκατε? Αφήστε να μιλήσω, κύριε. Μα μαζί του συμπράξατε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, για όνομα του. Δεν σας αξίζει αυτό το πράγμα. Όχι, μα εσάς δεν αξίζει. 15 δευτερόλεπτα μια κουβέντα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ελάτε. Ο κύριος Παπανδρέου και το Πασόκ πριν υπογράψει το μνημόνιο έλεγε τέτοια ηρωικά το 2010 και μετά κατάπιε τη γλώσσα του και οδήγησε και τη χώρα εδώ. Προσέξτε, μην γίνετε Ρωμανιά. Πασόκ νούμερο 2. Λοιπόν. Διότι έτσι που το πάτε, θα μπλέξετε και εσείς και η χώρα. Τελεία. Πάμε στον Γιώργο το Ρωμανιά. Κύριε Ρωμανιά, πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μάρδας, στη συνέντευξη που μας έδωσε, μας είπε ναι, και η Μέρκελ είπε στον Τσίπρα, κόψε συντάξεις. Και είπε εδώ κόκκινη γραμμή. Και πέστε το, οι εταίροι, πώς λένε, δανειστές. Οι θεσμοί, η πρώην Τρόικα, έτσι. Μη λες τέτοιες κουβέντες. Λοιπόν, πιέζουνε για μείωση συντάξεων και μας λέει ο κύριος Ρωμανιάς, ξεχάστε το αυτό πράγμα. Κύριε Ρωμανιά, πού είμαστε αυτή την ώρα, με ρωτάει πολλής κόσμος. 400.000 Έλληνες, αν τους βάλετε, γεμίζουν δύο φορές την πλατεία Συντάγματος. Δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή και δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η ιστορία. Τεράστιο θέμα. Τεράστια η ευθύνη, γιατί έχουμε 6-7 χρόνια. Και παραπάνω από 7, να πάρουν τη σύνταξή τους. Θα σου πω τώρα. Πέστε μας λοιπόν τι κάνουμε, κύριε λοιπόν, Ρωμανιά, κοιτάξτε, για το μεγάλο αυτό θέμα. Παραλάβαμε 400.000 αιτήσεις. Μάλιστα. Οι οποίες αφορούν κύριες συντάξεις, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Μάλιστα. Αυτές καθυστερούν σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 4 έως 4,5 χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Ελάτε. Όπως ξέρετε, εδώ και 35 χρόνια έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης. Μάλιστα. Που σημαίνει και αυτό αφορά 9 στους 10 Έλληνες. Μάλιστα. Το ξαναλέω, 9 στους 10 Έλληνες έχουν θέμα με τη διαδοχική ασφάλιση. Το καταλαβαίνετε αν φανταστείτε, αν σκεφτείτε, ότι ένας μπορεί να δούλεψε σε μια ιδιωτική εταιρεία και να έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ μερικά χρόνια, μετά να πήγε στο δημόσιο. Μάλιστα. Ή μετά να άνοιξε ένα μαγαζάκι και να πήγε στο Ταμείο Εμπόρων ή στο παλιό ΤΕΒΕ. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν έχουν παραπάνω, όλοι, το 90%, 9 στους 10, έχουν παραπάνω από ένα ταμείο. Σωστό. Όταν λοιπόν πάνε, λέει ο νόμος, για να πάρουν τη σύνταξη, όταν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις, πρώτον, και αυτό είναι μεγάλη, θα έλεγα, πρόοδος τότε, προ 35 ετών, υπολογίζεται το σύνολο των ετών που έχουν ασφαλιστεί σε όλα τα ταμεία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είναι στο δημόσιο, θα υπολογιστεί και το χρόνο του δημοσίου και ο χρόνος που είχαν προηγουμένως στο ΙΚΑ. Αν είναι στο ΤΕΒΕ ή στον εμπόρο, στον ΟΑΕ σήμερα, υπολογίζεται πάλι και ο χρόνος του ΙΚΑ. Έτσι. Και σε όλα τα ταμεία έχουμε άθροιση των ετών σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες. Εκεί ποια είναι η λύση, αγαπητέ κύριε Ρωμανιά. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Ο νόμος λέει ότι όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη, την αίτηση την κάνουμε πάντοτε στον τελευταίο φορέα. Μάλιστα. Ο τελευταίος φορέας τώρα, για να δει το σύνολο των ετών του, πάει στους προηγούμενους. Απευθύνεται, από εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η Οδύσσια. Απευθύνεται στους προηγούμενους φορείς που είχε, στα προηγούμενα ταμεία που είχε.
Έχει προβλεφθεί με ειδικό νόμο από το 1999 και δεν εφαρμόζεται. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει συμβατότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων 91. Και να μπορεί ο τελευταίος φορέας. Το 1999. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ότι θα μπορούσε ο τελευταίος φορέας και στο κομπιούτερ να βρίσκει αμέσως τα δικαιώματα που είχε και ο άλλος στον προηγούμενο φορέα. Μάλιστα. Και το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα. Διάφορα συμφέροντα μέχρι σήμερα δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η διαδικασία. Και ακολουθούμε τη μέθοδο του Αραμπά. Στέλνει γράμμα. Ναι, αλλά τα συμφέροντα θα τα χτυπήσει τώρα που είσαι γενικό γραμματέα. Γιατί δεν είσαι εκτό κυβέρνηση, έτσι μπράβο. Βέβαια θα τα χτυπήσουμε. Για να πάρει ο κόσμο τα λεφτά. Θέλω να καταλάβουμε λοιπόν όλο το πρόβλημα. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν τώρα δια τη μεθόδου του Αραμπά. Ναι. Ο τελευταίο φορέα. Και ψάχνει του προηγούμενου. Κατάργησε το. Διαλληλογραφία. Κατάργησε το. Ρωτά το προηγούμενο φορέα. Φτιάξ το, κύριε Ρωμανιά. Μάσε με να τελειώσω. Εκτό το θέμα, το φτιάξει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει γράμμα διαλληλογραφίας ο τελευταίος φορέας στο προηγούμενο ή στους προηγούμενους. Ναι. Οι προηγούμενοι θα κάνουν κάνα χρόνο, ενάμιση να απαντήσουν. Και από εκεί και πέρα θέλουν να κάνουν χρόνο ακόμα. Ενώ το ναι, υπάρχουν περιπτώσεις. Έχει πεθάνει. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η πρόθεση μέσα στο 2015 να φέρουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα των ταμείων να μιλούν μεταξύ τους, να είναι σύμβατα και να μην υπάρχει αυτή η αλληλογραφία. Online. Έχει τεθεί ήδη αυτή τη στιγμή το θέμα, σαφής. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις και η προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μεγάλη είδηση αυτή. Έτσι. Είναι καλή είδηση αυτή, φίλες και φίλοι, διότι δεν μπορεί να δουλεύεις 35 χρόνια να πάει να πάρεις τα λεφτά σου. Εμείς και να σου λέει δεν τα παίρνεις. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον στα συμφέροντα να εμποδίζουν τον κόσμο να πάρει τη σύνταξη του. Ό,τι μπορούμε σε 5 χρόνια γίνεται σε 2 μήνες. Πάμε, άστο να το δούμε πρώτα και μετά. Πάμε, το ανακοίνωσε. Τόσα χρόνια. Πάμε Αγία Παρασκευή. Break. Πάμε break, φίλες και φίλοι. Το θέμα δεν είναι μόνο να δείχνουμε το πρόβλημα. Εδώ είναι ο άνθρωπος αυτός και λέει έτσι θα λυθεί. Διάλειμμα. Λοιπόν, Σάββατο του Λαζάρου και ένα έθιμο με παιδιά. Βγήκαν στους δρόμους Γιώργος Τσελίκας. Έλα Γιωργάκη, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι Γιώργο, μεγάλη μέρα στην Ορθοδοξία σήμερα. Σήμερα γιορτάζεται, η μέρα είναι η νίκη του θανάτου, έτσι. Η νίκη λοιπόν νικήσαμε του θανάτου, το ζωή και του θανάτου. Η ζωή κέρδισε, έτσι μπράβο. Πει του θανάτου νίκη. Έτσι μπράβο, η νίκη τα έθιμα δεν είναι μόνο στην περιφέρεια, τα έθιμα θα τα βιώσουμε και εδώ. Λοιπόν, στη Μεγαλούπολη, στην Αγία Παρασκευή, θα μας πούν τα παιδιά, πάμε παιδιά δυνατά να μας πείτε. Η κυρία Ιωάννα είναι κοντά σου. Καλώς σας ήρθα ο Λαζάρος και φέτος και του χρόνου. Η Πασχαλιά και το Βάγιο σας αγαπάει η καρδιά σας. Με τα σπρά, με τα κόκκινα και με τα λουλουδάκια. Να φέντη αφεντάκι μου πέντε βόλες. Μπράβο Γιώργο, μπράβο στα παιδιά. Πέντε. Λοιπόν, και μετά θα συνεχίσουν πεζοί να πάνε στα κυρία, μαγαζιά να πάρουν κυρία δωράκια. Λοιπόν, η κυρία Βασίλειο Ιωάννου λοιπόν είναι η δασκάλα εδώ. Μπράβο. Να μας πει πώς βιώνουμε το έθιμο εδώ και στις μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα για όλους, εύχομαι. Μπράβο στη δασκάλα. Το έθιμο είναι το έθιμο είναι από την Ήπειρο αυτό που δείχνουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Τα παιδιά μαζεύουν αυγά κανονικά. Γιατί όμως, γιατί. Μαζεύουν αυγά άσπρα τα οποία τα βάφουν οι μαμάδες τους για το Πάσχα, τα βάφουν κόκκινα. Αυτό ήταν το έθιμο, δηλαδή να μαζεύουν αυγά. Πολύ ωραία και του έχουν χρόνου. Τα Κύπρια όπως είδατε, ξαρματώνουν τα Κύπρια το Σάββατο του Λαζάρου και αρματώνουν τα γίδια ξανά ανήμερα του Πάσχα για να... Μάλιστα. Για το χαρμόσυνο γεγονός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα, ευχαριστώ θερμά και τη δασκάλα και τα παιδιά ιδίως που σήμερα συντηρούν αυτό το έθιμο. Έτσι, θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα το δείξουμε αύριο. Πάω γρήγορα στον κύριο Τάσο. Κύριε Τάσο, βλέπετε μέτρα, βλέπετε αυτό που λέει και η καθημερινή σήμερα, το λένε πολλές εφημερίδες, μαζεύουν ρεστό και δεν πληρώνουν. Ελάτε. Εμείς προεκλογικά είχαμε πει ότι πρώτον ο λαός μας είχε κάθε λόγο να είναι αγανακτισμένος μέσα στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Επίσης όμως είχαμε προεκλογικά πει ότι είναι αυταπάτη στην καλύτερη περίπτωση και συνειδητή απάτη στη χειρότερη να πιστεύει κανείς ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να... Όχι, δεν θα ολοκληρώσω. Θα πω αυτό που θέλω ελάτε, να πω. Κύριε Τάσο. Μπορεί να υπάρξουν φιλολαϊκές λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό αποδείχθηκε περίτρανα μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έταζε ένα πρόγραμμα για τα ψίχουλα αυτά του προγράμματος της Θεσσαλονίκης 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έδωσε
200 εκατομμύρια και αυτά να δούμε πότε και αν και όλα αυτά. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι αν ο λαός μας δεν συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές, ούτε άμεσα μέτρα ανακούφισης θα μπορέσει να πάρει και γι' αυτό καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες, ας πούμε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, να γίνεται ένα συσίτιο σε όλα τα παιδιά, στα δημοτικά και στα γυμνάσια, ένα συσίτιο τη μέρα, δωρεάν για όλα τα παιδιά. Εμείς λέμε ότι το ελάχιστο που μπορεί σήμερα να διεκδικεί, να διεκδικούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι επιστροφή μισθών και συντάξεων στα προ-κρίσης επίπεδα. Μάλιστα. Και εργατικών δικαιωμάτων. Και εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο λαός να καλύψει τις πραγματικές του ανάγκες. Ναι, προφανώς. Να καλύψει όλες τις πραγματικές του ανάγκες είναι μονομερής διαγραφή του χρέους, γιατί το χρέος δεν το δημιούργησαν. Φάγατε όλο τον χρόνο όλων. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Επειδή το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, κοινωνικοποίηση των μισθών μέσω παραγωγής και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Μία λέξη και ο Γιώργος Αμυράς. Ωραία, εγώ θέλω να πω το εξής, αγαπητέ κύριε Αυτιά και αγαπητοί συνομιλητές. Μία λέξη, Γιώργο μου, ξέρεις, πιέζει. Ναι, σχεδόν θα τέλειωνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι πολιτικοί πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματά του στην Ελλάδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μισό λεπτάκι. Πολύ καλό. Δεύτερον. Εγώ έστειλα μια επιστολή χθες στον κύριο Βούτση, τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας του επιτέλους 2 μήνες μετά τις εκλογές να συγκροτήσει την επιτροπή που θα ελέγξει τα προεκλογικά όλων των βουλευτών και των κομμάτων. Μάλιστα. Τρίτον, και κάνω μια πρόταση εδώ δημοσίως σε όλους μας τους προσώπους των κομμάτων, μέρος της βουλευτικής αποζημίωσής τους, οι βουλευτές θα την παίρνουν σε έντοκα του ελληνικού δημοσίου. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά εμπιστεύεται την ελληνική οικονομία και ποιος λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κύριε Χατζηδάκη, μία λέξη μόνο. Μαζεύουν ρευστό και δεν πληρώνουν. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με τις δυσκολίες που υπήρχαν στην οικονομία και αυτές που δημιούργησε μόνος του στη συνέχεια. Θαύματα στην πολιτική δεν γίνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου μας υπόσχεται ότι θα κάνει το 8ο θαύμα του κόσμου. Δεν θα πειράξει τους φόρους θεωρητικά, γιατί τα χαρτιά του κυρίου Βαρουφάκη λένε το αντίθετο και θα αυξήσει τις παραγωγές. Αυτά δεν γίνονται. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έχει την ανοχή της κοινωνίας, μια Ευρώπη που δεν θέλει να μας πετάξει έξω από το ευρώ και μια αντιπολίτευση που δεν ζητάει τον ουρανό μετάστρα, να κάνει μια στροφή στην πραγματικότητα για να υπηρετήσει την πατρίδα μας. Δεν έχω άλλο χρόνο. Συνεχίζουμε όρθιοι, συνεχίζουμε δυνατά, σκληρή διαπραγμάτευση, υλοποιούμε. Την ισχυρή λαϊκή εντολή. Μάλιστα. Ούτε βήμα πίσω. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. Είπαμε stop. Φίλες, είναι τρέλα. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω ούτε κουδούνι εδώ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, Πασχαλινό Μπαζάρ Αγάπη στο Χολαργό για την ενίσχυση του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών έως και αυτή την Κυριακή. Οδός Θεσσαλονίκης 27 Χολαργός και αύριο Έγλη Θεσσαλονίκης 22. Και Έγλη Ζαπίου, Κυριακή 5 Απριλίου 2015, 11 το πρωί έως αργά το απόγευμα, είναι το άλλο μπαζάρ του Αρμένικου Κιανού Σταυρού. Έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργο Ρωμανιά. Σε ευχαριστώ, θερμά σε ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά μου, για την πολύ σημαντική είδηση για αυτό το ταλαιπωρημένο κόσμο. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 18:30. Γεια χαρά. Γεια σας.